Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστεύω μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 FM. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει με τον Γιάννη Τσιράπη στο στήριγμα των Ήγων και τη ραδιοσκηνοθεσία. Το σκουπίδι της Κοληψίας το production, τον κύριο Θανάση Καζαμπλάνκα. Την Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο. Στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Είναι μεσημέρι και τι καλύτερο για εσάς οι οποίοι μπορείτε να δειπνίσετε αυτή τη στιγμή με λουκάνικα τζουμαγιάς, τα οποία τα καλύτερα τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς πάμε στον Παναγιωτάκη, τα γνωρίζετε σίγουρα. Αν όχι, σας στείλω ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι στη στάση Ευζώνων. Γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Να σας πω ότι ανήμερα το Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα, στην περιοχή αεροδρομίου, σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή στο 2310 και τα 390, δώστε τα στοιχεία σας. Αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί, θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλους και μοναδική προϋπόθεση είναι η επίδειξη της κάρτας ανεργίας ενισχύει για να πάρει τη δική σου οικογένεια και να είσαι σε αυτό το πολύ ωραίο γεύμα αγάπης. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό και πριν πάμε στα θέματά μας να πω ότι τρία μοντέλα της Canon, το G1300, το Pixma G2400, το Pixma G3300 με επαναγεμιζόμενες δεξαμενές μελανίου διαθέτουν δηλαδή το ολοκένουργιο πρότυπο σύστημα συνεχούς παροχής μελανιού της Canon, το οποίο χρησιμοποιεί επαναγεμιζόμενες δεξαμενές και επιτρέπει εκτικός μεγάλου όγκου με σημαντική μείωση του κόστους για το μελάνι. Δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης έως και 7.000 έγχρωμων και 6.000 ασπρόμων σελίδων με μόνο ένα σετ τετράφυλλων τεσσάρων φιαλών μελανίου. G400 είναι εκτυπωτής, G2400 είναι πολυμηχάνημα και G3400 είναι Wi-Fi πολυμηχάνημα. Τι κόλλησες, δε. Τι είναι αυτά, δεν τα καταλαβαίνω. Τα μοντέλα της Canon. Αυτά τι είναι εδώ. Εκτυπωτές, πολυμηχάνημα και πολυμηχάνημα με Wi-Fi. Αυτά που δεν ξέρω εγώ να τα φτιάχνω μετά. Με ασύρματο δίκτυο. Είναι για έμπειρα χέρια. Ρε, έμπειρα και. Σε πήρα στο λαιμό μου, ξέρεις ρε φίλε. Πήγα κι εγώ στην περιπέτεια. Πού το δελτίο σου. Πού το δελτίο σου. Θες να σου το δείξω, στο διάλειμμα. Εμένα μόνο πήρα στο λαιμό σου, ρε, επίθετα. 1-0 το πες. Πού να ξέρω εγώ ότι δεν. Τέλος πάντων. Εγώ επειδή. Δεν λέω παραμύθια, δεν μιλάς, δεν λες τίποτα. Ορίστε, στην απόδοση που μου είπες. Ωραία, πολύ καλά. Σίγουρος. Προλάβετε! Προλάβετε! Θα ρεφάρω το Σαββατοκύριακο. Τι να ρεφάρε, τώρα την πάθαμε τη ζημιά. Παίξε τον ΠΑΟΚ 6 συν με 7 συν, πώς τα λένε αυτά. Σήμερα. Wow. Πολύ λογικό. Είναι λογικό αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Το over 3,5 θα δίνει 1,5 μονάδα. Πώς θα δίνει. Δεν νομίζω να παίζεται στον ΟΠΑΒ αυτό το παιχνίδι. Λες η Ελευσίνα του Δημόπουλου, γιατί η καθαρή ομάδα είναι. Γιατί τι έχει η Ελευσίνα. Πεντακά, πλένουν τα παιδιά κάθε μέρα. Πλένονται, γιατί. Δεν κατάλαβα.
Για ψάξει αποδόσεις για να, να ρεφάρουμε ρε, μας πουλήσανε αυτοί. Να ρεφάρουμε ρε. Ναι, μας πουλήσανε. Αυτός ο σιγουράντζας που στο είπε θέλω να μάθω. Αυτός ο σιγουράντζας. Λοιπόν, εδώ αν έχει κύπελο Ελλάδος σήμερα, Καλυθέα Πανατολικός βλέπω εδώ, Πανθρακικός Ατρόμητος. Ρε, ας τα αυτά ρε. Λοιπόν, τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ? 7 παίζει, 7.30, αργά παίζει. Θα στείλουμε ανταποκριτή στην Ελευσίνα. Να λύσει τα Ελευσίνη. Η Ελευσίνα μια φορά. Ναι. Δεν έχει ΠΑΟΚ στο στοίχημα. Δεν έχει ΠΑΟΚ στο στοίχημα. Πούγια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και ο Ηρακλής σήμερα δεν παίζει. Ποιος Ηρακλής? Ηρακλής. Α, ναι, ο Ηρακλής. Ούτε Ηρακλής στο στοίχημα. Εντάξει. Γιατί? Και, ξέρω εγώ, μήπως ο Κύριος Καγιούλης. Όχι. Αφού... Έλα ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα τώρα. Εντάξει, κάνε. Βάει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για Αρσεναλ. Τι ενδιαφέρεται? Αν Σαριφάρ τον Ιωαννό. Αν θέλει ο Μαρινάκης να τον πάρει, δεν πρόκειται να δει αν Σαριφάρ τον ΠΑΟΚ με τίποτα. Ο Πανιόνιος είναι τσατσάκι του Ολυμπιακού. Εσύ με λέγες ότι άλλαξε. Κόζια πήγε τη ΣΑΕ. Ο Γουβαρντάς ο άλλος, πού να πάρει ομάδα? Ποιος θα πάρει? Ο αδερφός του ήταν πιο πολύ. Ο αδερφός του Μελισανίδη είναι με τον Πανιόνιο. Ο Σαριφάρ, ξέρεις τι με ενοχλεί ρε. Τι σε ενοχλεί? Ότι πρέπει για να δουν αυτοί ένα ταλέντο, ναι, πρέπει να παίξει πρώτα, να το δουν, να εμφανεί σε όλο τον κόσμο και μετά να πάνε να το αγοράσουν. Καταλάβες? Δηλαδή. Περίμενε. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Τι απλά να τα βάλουμε λίγο κάτω? Είναι προτιμότερο να πηγαίνεις και να ψωνίζεις από τη Γαλλία, τώρα αυτόν εδώ που το ξέρει μόνο ο Κουλιανός. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Το Μπεντζαμίν Μουκατζό τη Λοριάν. Ωραία. Και να μην παίρνει κάποιον ο οποίο αγωνίζεται εδώ, έχει δείξει τι καπνό φουμάρι, αν μπορεί. Και να σου κοστίσει πολύ λιγότερο. Δεν με νοιάζει τι θα κοστίσει. Εμένα με νοιάζει ο παίκτη να είναι καλό. Εγώ έχω παίκτη το. Εντάξει. Και πέστε με μάναζε. Πέστε ό,τι θέλετε. Ποιο είσαι μάναζε? Δεν είμαι, όχι. Πέστε, λέω ό,τι θέλετε. Ναι, τι. Υπάρχει παίκτη ο οποίο είναι για τον ΠΑΟΚ μιώντα. Και με λίγα λεφτά. Ποιο ρε φίλε? Δεν ξέρω. Ποιος. Ο Τουράμ τη Κέρκυρα. Ο Τουράμ τη Κέρκυρα. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Εντάξει, δεν τον πολύ ξέρω. Δεν ρε φίλε, πόσα λεφτά θα δώσει τον πάρει? 300.000, 300 τουλάχιστον. Άμα πάρει, δεν θα πληρώνει τζάμπα παλτό πολυτελεία. Δεν μου λες η Κέρκυρα τι στυλ παιχνιδιού παίζει. 3-5-2. Τι στυλ παιχνιδιού παίζει? Κλοπή. Κλοπή. Ναι. Θα έρθει λοιπόν ένα σέντερφορ που παίζει την κλοπή να παίξει, ας πούμε. Κοίταξε, ναι, δεν εκτείνω, είναι ένα 83. Θα σου πω τώρα ποιε είναι οι διαφορέ, ναι, του Ράμα Σαριφά. Ναι, για πες. Ο ένα είναι ένα 83, ο άλλο είναι ένα 86. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, τον boy τώρα. Το... Ο... Και οι δύο ομάδε που αγωνίζονται είναι ομάδε οι οποίε βασίζονται στην κλοπή και όχι στη δημιουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι μία παράμετρο που εσύ μου την έχει βάλει και με έχει κάνει και σκέφτομαι πολύ σοβαρά όταν είναι για κάποιο παίκτη που θα πάει και αν ταιριάζει. Μάλιστα. Και πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη του οι σκάουτερ και οι άνθρωποι που δίνουν τα λεφτά για να πάρουν ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να έχω γνώμη, ναι, γιατί πρέπει να δω το βιογραφικό το ολόκληρο, σε τι ομάδες έπαιζε και τι αποδοτικότητα είχε ο τρόπος του. Αυτός που παίζει δεκάρι στον Πανιόνι, ποιος είναι? Δεκάρι? Δεκάρι. Ούτε μου έρχεται. Τι θα σου λέει, άσχετος είσαι. Δεν μου έρχεται. Το εννιάρι και το δεκάρι του Πανιόνιου, αν ερχόταν στον ΠΑΟΚ, αν αυτή δεν θα κάνουν τίποτα. Σταμάτα ρε κόκκινε, σταμάτα, μην πήθα στην κουβέντα ρε. Το εννιάρι του Πανιονίου και το δεκάρι του Πανιονίου με τον Τζαλμά και τον, πώς τον είναι, τον Ροντρίγκες, χτυπάνε πρωτάθλημα. Αυτό έχω να σου πω. Μπορούνε? Πώς δεν μπορούνε? Ρωτάω. Το εννιάρι του Πανιονίου και το δεκάρι, ο Ιφ Σαούτ και ο Σαϊτσάν, πώς τους λένε αυτοί οι δυο, το δεκάρι και το εννιάρι. Γιατί αυτοί παίζουν με ένα μασούρα που δεν βάζει γκολ ποτέ, ένα εξτρεμοειδή αθλίας κατάστασης και ο άλλος λίγα πράγματα. Αυτούς άμα τους βάλεις λοιπόν αριστερά, δεξιά τα δύο εξτρέμια έτσι όπως τα έχει ο ΠΑΟΚ, το εννιάρι και το δεκάρι του Πανιονίου, χτυπάς πρωτάθλημα. Πας στη Σάλκε και χτυπάς την πρόκριση, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Αυτούς τους δυο. Χτυπάς κανονικότατα. Και παίρνεις και ένα δεξί μπακ, τρεις μεταγραφές για να μεταθέσεις το Μάτος εσωτερικό χαφ και καθάρισες. Το κατάλαβες? Αυτό είναι. Τώρα θα πάρεις τη χιλή. Να βρούνε όπως λες και τα λοιπά, δεν ξέρω τι θα βρούνε. Ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε εγώ είμαι μάνατζερ, ούτε τρελαίνομαι να βγάλω την είδηση την πρώτη. Ποιο θα φέρει ο Πάο και αν θα πλακωθώ με τον ρεπόρτερ να το πω εγώ πρώτος ή αν το πει αυτό ο δεύτερος. Εννιάρι δεκάρι του Πανιονίου και ένα δεξί μπακ. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Πάει χτυπήσει τον Γκάλο από την ΑΕΚ. Απλά δεν ξέρω. Μπορεί να τον πάρει τον Γκάλο από την ΑΕΚ. Από το σύμμαχο το χτυπήσει. Γιατί του πάρει τον Ζαβέλο, άλλο λέει. Δανεικό. Τι θα του πάρει? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορείς να κάνεις αυτή την κίνηση, να βάλεις το Μάτος εσωτερικό χαφ, να βρεις ένα δεξί μπακ να μαρκάρει, να μην είναι τρύπα από εκεί, να κλείσει την τρύπα.
και να πάρει το 9 και το 10. Και αυτή την ομάδα του χρόνου να την κρατήσει έτσι όπως είναι. Να πάρει έναν δύο καλούς στόπερ γρήγορους, πολύ καλούς, και ένα εξάρι για του χρόνου. Δηλαδή, τρεις τώρα και τρεις το γεννά και χτυπάς πρωτάθλημα. Τι θες για να χτυπήσεις πρωτάθλημα? Κρατάς τον Ροντρίγκες στο Τζαλμά, διώχνεις τον Μπίζεσβαρ, δίνεις τον Μπέλκα δανεικό. Πες 9 δεκάρι, ας πούμε. Ποιους θα έχεις χειριστές μπάλας, κάτσε. Ποιοι είναι χειριστές μπάλας? Και Μπίζεσβαρ και Μπέλκα. Τι να τον κάνω, ρε. Τι να με βγάλω μεταστατικό καρκίνο στα κόκαλα να βγάλω. Α, παράτα με ρε, φύγει από εδώ πέρα. Τον Μπέλκα. Τι πάρω από τα τσικόα, βάλω το μιστακίδι και ένα πνευματικό. Πλάκα μας κάνεις, μωρέ τώρα. Τον Μπέλκα και τον Μπίζεσβαρ τώρα. Ο ένας ο μόνιμος κάτοικος στα Γυράδικα δεν μπορεί να κάνει διάταση στην προπόνηση. Τον Μπίζεσβαρ. Τον βρήκαν αυτό τον απατεώνα τον ποδοσφαιριστή να τον φέρουν στον ΠΑΟΚ. Ξύλο θέλει αυτός που τον έφερε στον ΠΑΟΚ αυτόν. Και ο άλλος ο Μπέλκας, ο νέος Κούδας, που δεν μπορεί να κάνει μια κάθετη πάσα, μια τρίπλα ένας με έναν. Έτσι τα δεκάρια. Τον έχουν, τον βοηθάνε, τον στέλνουν δανεικό, τον ξαναπαίρνουν, τον ξαναστέλνουν δανεικό, τον ξαναπαίρνουν. Μεγάλη μεταχείριση ο Μπέλκας. Μεγάλη μεταχείριση ο Μπέλκας. Τι άμα μας πεις τώρα. Τέλος, τελειώσαμε. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Κάτσε, γιατί μου δίνουν τώρα ενημέρωση. Τι σε δίνουν ενημέρωση? Σε συγκεκριμένα εταιρεία το over 2,5 στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει απόδοση 1,17. Φυσικά. Φυσικά. Το 7 συν μας ενδιαφέρει. Το 7 συν να βγει 6-3. 5-3. Δεν μπορεί να λήξει τόσο. Ρε. Σόπα ρε εκεί το πέρα. Στην Ελευσίνα. Άσε με στην Ελευσίνα τώρα μια εκεί πέρα. Μια φορά. Ραπτόπουλε, μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις. Κανα καλό εργαλείο να τρέχουμε, έχεις? Κανα καλό εργαλείο? Ναι. Τι να τρέχει? Κι άσε το Σέατλε. Κανα καλό εργαλείο? Αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο? Τι θέλει, δεν κατάλαβα. Τι εργαλείο, δεν κατάλαβα. Αν έχεις κανένα καλό αυτοκίνητο για να πάτε κόντρα προφανώς. Να πάρουμε κόντρα? Ναι. Θέλει να πάρουμε κόντρα? Θέλει να πάτε κόντρα. Θα πάρω εγώ το δανεικό, το αμάξι. Δεν του πεις ποιο θα πάρεις. Θα πάρω του γιατρού μου. Α, σου πω εγώ. Μην του πεις. Θα πάρω του γιατρού μου το αμάξι δανεικό δύο μέρες να μου το δώσει. Ένα Datsun Zeta. Και έλα να βλέπεις τον κόλο μου. Να πούμε στα πρώτα 100 μέτρα ούτε θα το δεις τον κόλο μου. Πάρω τον Datsun το Zeta του γιατρού μου. Σε πάω στην πίστα των Σερών. Και έλα να κάνεις κόντρα. Φέρε εσύ καρέρα, Πόρσε, φέρε. Έχει βγάλει καθίσματα, τα έχει βγάλει όλα. 100 κιλά πιο ελαφρύ από ό,τι είναι. Θες να κάνουμε κόντρα? Παλιά αδερφά. Αδερφή του Αιγαίου, εσύ. Πού να βάλει κόντρα μαζί μου? Βάλαμε. Πες πάλι την εξάτμιση. Έχασε δύο φορές. Από πού έχασε δύο φορές? Με πέρασες με 1400 κυβικά, 125 άλογα, εγώ 105, 4 μέτρα. Και σε πέρασα 40 μέτρα. Ποιος κέρδισε? Ποιος κέρδισε, βρε πλατιπόδι, που απατήσει τον γκάζι εσύ μέχρι να κατεβάσει την ταχύτητα, αργένα να πούμε. Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο, μπέστε μέσα και δείτε το. Ποιος κέρδισε? Δείτε εκεί που κερδίζει ο Ραπτόπουλος. Έρχεται. Τι φαίνεται στον καθρέφτη το δικό μου? Έρχεται. Αν φαίνεται αυτό. Έρχεται και ο ακροατής με ίδια μάτσα. 30 μέτρα πίσω. Πάε. Εμείς όταν κάναμε κόντρες, ρε κόκκινε, εσύ αντίδραμε λουκάνικα. Έκανες κόντρες. Όταν κάναμε κόντρες στην παραλιακή εμείς, εσύ έτρωγες λουκάνικα. Έκανες στην παραλιακή. Φραγκφούρτ, άσε καημένα. Με τι αυτό? Τι? Με τι αυτοκίνητο έκανε? 2002 BMW εγώ, Αλφα Ρωμαίο Τζούλια ο άλλος. Αλλά. Την έπαιρνε και έκανε κόντρες. Γιατί να μην κάνω? Στοιχήματα βάζατε? Πώς δεν βάζατε? Είχατε και γκόμενες με κόντρες? Δεν είχαμε γκόμενες 18 χρονών, γκόμενες 17 στις κόντρες. Άσε με καημένα. Αυτά εμείς άλλα βλέπουμε στις ταινίες, ρε παιδί, με το Van Diesel. Να έχουν κάτι γκόμενες με πλούσια τα λέει του κυρίου, να τους δίνουν την έναρξη να κοντράρουν. Ναι, στον Παΐσιο θα μάθεις αυτά. Με τις γκόμενες με τα μίνι. Ρε πες μου, τι κόντρες είναι αυτές που έδινες? Λευκός πύργος. Μηχανιώνα. Μηχανιώνα, λευκός πύργος. Αυτό ταξίδι ήταν τότε. Ταξίδι. Αυτό ταξίδι ήταν. Ναι. Όχι κόντρα. Μεγάλη απόσταση. Η κόντρα είναι συγκεκριμένη από. Βρε παπάτζι. 400 μέτρα λευκό πύργος, πώς το λένε το άλλο, Μακεδόνια Παλάς. Αυτό ήταν κόντρα. Τέτοιες κόντρες ήταν. Αλλά μην μου λες τώρα. Άκου τον παπάτζι τώρα. Εσύ τώρα με το ποδήλατο. Λευκός πύργος Μηχανιώνα. Ναι, το έχουμε κάνει. Σιγά μην πηγαίνατε. Το έχουμε κάνει, κύριε. Αυτό κόντρα. Αλλά αυτό είναι ταξίδι, φίλε. Ταξίδι, ναι, γιατί είσαι τα εμπόδια, λεωφορεία του ΟΑΣΤ, φεύγει αριστερά. Και δεν είχε περιφερειακή να φύγει, ήταν ένα ο δρόμο τότε. Ποια περιφερειακή? Δεν είχε 18 χρόνια να είχε περιφερειακή. Εσύ τι οδήγησε? Όχι. Πατίνι. Τι να οδηγήσει? Έκανε κόντρα εσύ, μιλά και για μάξια. Μιλά για μάξια, δεν ξέρει να οδηγά. Μιλά για μπάλα, δεν ξέρει από μπάλα. Δεν μιλά για μουσική που ξέρει τα πάντα. Δεν μιλά για πάρτι, σοου κτλ. Δεν μιλά για. Μιλάς για αυτά που δεν ξέρεις. Τέτοιο ταγάρι, βοηδοτάγαρο είσαι, ήσουν και θα είσαι. Καλά λόγια. Αλλά ούτε μια γκόμενα δεν ερχόταν έτσι να σας δει τι ωραίοι πιλότοι είσαστε, θα μου κάνει εντύπωση. 18 χρονών παιδιά, τίποτα, ούτε μία. 18 χρονών. Ούτε μία. Εσύ στον Παΐσιο με γκόμενα πήγαινες?
Επάνω. Εκτός Παΐσιου έβλεπε Παγκόβετος. Εκτός Παΐσιου. Εκτός Αγίωρος, ναι. Δηλαδή έφυγες από τα Αγιονόρος, έβλεπες γκόμενες και μετά. Τι ήθελα να βλέπω άντρες. Και μετά τι έλεγες, μετά τι εξομολόγηση σε κάνουν. Τι σε έκαναν εκεί πάνω. Εξομολόγηση. Ναι, πήγαινες με γκόμενες, ανύπαντρος. Αυτό είναι αμαρτία από το Θεό. Πώς, τι. Δεν είπα πήγαινα τι έκανα. Τι έκανες. Ποτέ δεν δήλωσα. Για καφέ πήγαινες. Δημοσιοποίησα την. Τι πήγαινες, τα Αστέρια έβλεπες. Φίλε, ούτε εραστής το έχω παίζει, ούτε γκομενιά. Τώρα, τώρα, πριν από 10 δευτερόλεπτα. Το να πιεις με μια κοπέλα να πιεις καφέ, δηλαδή κακό είναι. Καφέ να πιεις. Ναι. Γιατί να πιεις καφέ, άμα θες να πιεις καφέ, βγαίνεις με το φίλο σου. Ναι. Μπορεί να έχω να πω καλύτερα πράγματα με μια κοπέλα. Θα κάτσεις να πεις με τη γυναίκα με καφέ, χωρίς να έχεις σκοπό να πάρεις. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, χωρίς να έχεις σκοπό. Βεβαίως. Μπράβο, ρε Κόκκινη. Πολύ καλός χριστιανός είσαι. Πολύ καλός άνθρωπος είσαι. Ό,τι θέλω μπορώ. Μπράβο, μπράβο, ρε Γρηγόρη, είσαι πολύ καλός. Βγήκες με τη γυναίκα από το. Βγήκες από τα Αγιονόρος. Εσύ 18 χρόνια τι έκανες, ρε. Όποια γυναίκα την έκανα αντί για χειραψία έδινε στο. το Λευγέ, πλάκα. 18 χρονών. Ναι. 19 χρονών. Ναι. Είναι το μόριό σου μέχρι τον αφαλό όρθιο όλη μέρα. Θα πάμε πιεις με την γκόμενα καφέ και θα φύγει μετά πάει στο σπίτι. Βεβαίως. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Αυτά έκανε το Αγιονόρος και σε έκανε καθυστερημένο. Αυτά. Αυτά κάθε. Εγώ δεν άνοιξα το μικρόφωνο να πω παίξτε 2-0-8 τον Άρη. 2-0. Αυτά δεν. Τι γιατί σχέση έχει αυτό με αυτό που συζητάμε, ρε φέλε. Το καθυστερημένο μου άρεσε. Καθυστερημένο. Έχει καταστρέψει κόσμο και κόσμο. Ναι, πρώτη φορά καταστρέψαμε κόσμο. και καταστραφήκαμε κι εμείς. Το καμαρώνει κιόλα. Ναι, πρώτη φορά. Δεν μου λες τι μπορεί να πιει ο κόσμος τώρα για να. Ο κόμος. Ο κόσμος. Ο κόμος από εδώ και πέρα τι μπορεί να πιει. Κρασιά, ουίσια, να θολώσει το μυαλό του. Τζόνι Γουόκερ. Τι να πιει. Όποιος δεν πίνει τέτοια, πίνει καλό Εβιτάλ, έχει άμεση αντίδραση στον οργανισμό, θετική ενέργεια. Αυτές οι βρωμοϊώσεις που σε πετάνε τα αεροπλάνα από πάνω, μαγνήσια και τέτοια, τα ξεπερνάς να πούμε, διότι ξέρεις τι είναι τώρα, σε πετάνε τα αεροπλάνα για να πουλάνε οι εταιρείες, οι ιστορίες κτλ. Είσαι χαζός, τα πληρώσουν ένα σωρό λεφτά, δεν μπορεί να στο περάσουν μια πόρτα. Καλό Εβιτάλ, έχεις μια πόλη 90% ανεργία. Ήρθε και ο Τσίπρας εδώ και την κάνει χειρότερη, θα μας φέρει την κατεμιά του. Ήρθε λέει εδώ πέρα να μιλήσει με τους δημάρχους. Κλάιν και Μάιν, ο Κλάιν και ο Μάιν. Καλό Εβιτάλ, 2312, 200-500. Αντί για 55 ευρώ, 29,90. Για λίγες μέρες ακόμα. Ταγάρι, εγώ θα στα λέω. Ταγάρι, ταγάρι. Πάνε σε διάλειμμα, ταγάρι. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Και τώρα ο κύριος Θανάσης με τον Nissan του ετοιμάζεται για το χειμερινό πρόγραμμα service. Ξεκινάμε μια υπέροχη φιγούρα αλλαγής λαδιών, συνεχίζει με φίλτρα λαδιού, αέρα και καυσίμου και ολοκληρώνει με μια θαυμάσια αλλαγή στα ανταλλακτικά φρένων για να κρατάει καλά στον πάγο. Για να δούμε τι κερδίζει. Oh, η Nissan του χαρίζει 24% του χαρίζει τον ΦΠΑ. Αυτό το χειμώνα η Nissan χαρίζει τον ΦΠΑ 24% στα ανταλλακτικά σέρβις και δωρεάν έλεγχο 24 σημείων με Nissan All Clear Service. Ελάτε τώρα σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και κερδίστε ακόμα ένα χρόνο οδική βοήθεια. Καλό χειμώνα με Nissan All Clear Service. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Έφυγαν 20 ολόκληρα χρόνια. Ήρθαν 20 ολοκένουργια αυτοκίνητα. Αναζητούνται 20 υπερτυχεροί για να τα κάνουν δικά τους. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 20 χρόνια ποιοτικής διασκέδασης και κληρώνει 20 Toyota Aygo. 20 χρόνια, 20 αυτοκίνητα.
κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο. Πάρε την τύχη και το τιμόνι στα χέρια σου και μην χάσεις τη μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Η Μπέντα πρωτοπορεί, εσείς κερδίζετε. Τώρα, σέρβις οχημάτων, εξατμίσεις, ανταλλακτικά, αναγέννηση καταλυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μπέντα Auto Center. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε 20% έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου σας και τουλάχιστον 50% στην αναγέννηση καταλυτή ή φίλτρου DPF. Μπέντα Auto Center. Αποκλειστικά στη Μοναστηρίου 299 και στο 461-163. Αλλά εννοείται μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Άκου μόνο αυτό που θέλεις να ακούσεις. Κνάουφ. Συστήματα ηχομόνωσης. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852. 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Αποκλειστικά από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών Σαβατιανό και Ροδίτης παράγεται με τη μέθοδο λευκής συνοποίησης επιλέγοντας τον πρόρογο με την προσθήκη φυτικής ριτσίνης ρητίνης πεύκου. Καλύτερα, πες το απλά και πιες το απλά. Ρετσίνα Μαλαματίνα. 120 χρόνια τώρα. Αυθεντική γεύση από Ελλάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κταίου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κταίο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-6866-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκίνητου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κταίο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310-523-014. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι. Τα καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Λοιπόν, Κέτι, όλα έτοιμα για το τραπέζι. Σχεδόν. Μου μένει ακόμα μπεσαμέλ για τον γκρατάν, κονιάκ για το έγκνογκ, σαβαγιάρ για το μίλφε. Μα καλά, κάτι ελληνικό δεν θα κάνεις. Θα κάνω. Θα τα πάρω από τα My Market.
Τα ελληνικά σούπερ μάρκετ που βρίσκεις τα πάντα σε φανταστική ποιότητα και τιμές να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Η ελληνική αλυσίδα My Market είναι εδώ. Με ολοκέντρωτο κατάστημα στη Λαγκαδά και άλλα 9 σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, σας περιμένει να γνωρίσετε από κοντά όλη τη φανταστική εμπειρία My Market. Επισκεφτείτε το mymarket.gr και βρείτε το πιο κοντινό σας κατάστημα. Γιατί τα καλύτερα είναι εδώ. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Επιστρέψαμε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέριος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Βότσα Ιγωνία. Έτοιμος να δώσει λύση στο δικό σου πρόβλημα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έρχεται να ανοίξει τη δική σας πόρτα, έρχεται να πηγαίνετε εσείς μάλλον στην Δελφών 101 και Μάρκ Βότσα Ιγωνία για να βγάλετε κλειδιά τύπου Immobilizer αξιόπιστα και κυρίως πάρα πολύ οικονομικά. Τα πλέον αξιόπιστα θα προσθέσω εγώ, χωρίς καμία δόση υπερβολής και με μια απίστευτη, μοναδική, φανταστική υπερπροσφορά για κλειδαριά ασφαλείας με κεφαλαία γράμματα που μπορείτε να την αποκτήσετε με ένα τηλεφώνημα στο 85... Τι είπα? Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Τηλεφωνώντας στον Πετκανίτσα. Γιατί? Για ποιο τηλέφωνο? Υπάρχει 85-27-27. Και το είπες. Υπάρχει κύλινδρος τύπου Ιζέων με κλειδιά τα οποία δεν μπορούν να βγουν, να αντιγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο κλειδαράδικο πέρα από τον Πετκανίτσα Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Αργωνία. Τίποτα περισσότερο. Μπράβο. Λοιπόν, ραπ, τι πλαστικό χρήμα? Εγώ θέλω ζωντανό χρήμα στην τσέπη. Εσύ τι λες? Λέω 2,28. Τι πλαστικό χρήμα, τι ζωντανό, δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Γιατί δεν βλέπεις ότι έχουν προσπαθούν να περάσουν το πλαστικό χρήμα στη ζωή μας? Ας το περάσουν. Ας το περάσουν. Okay. Εσύ τι θες? Μαύρο χρήμα πάντα θα υπάρχει. Όποιος κάνει παράνομες δουλειές και τα λοιπά, θα υπάρχει πάντα μαύρο χρήμα. Φίλε, θέτει μια ερώτηση ο φίλος ο Κρατής. Μάθε ρε φίλε να βρεις αντίδοτο για αυτό το πράγμα. Θέλουν αυτοί αντίδοτο εσύ. Εγώ λέω ότι είναι αντίον του απλού κόσμου το πλαστικό χρήμα. Φυσικά. Για να τον ελέγχουν καλύτερα με τις κάρτες. Είναι επικίνδυνο. Του δώσαν τις πιστωτικές πρώτα, του δώσαν τις χρεωστικές μετά. Ρε εσύ, το πληρώνουν να πούμε έτσι. Μην κολλάς με πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον Έλληνα. Αυτά είναι παγκόσμια φαινόμενα. Με το λαό, με τους πονηρούς. Βρες ρε αντίδοτο ρε, παντού θα υπάρχουν καρτέλ, ιστορίες, κόλπα, μαύρα χρήματα, ιστορίες, δωροδοκίες. Μπλέξε με κάνα τέτοιο να μην έχεις. Τι να σε κάνω εγώ τώρα, να κλαίω μαζί σου επειδή θέλουν το πλαστικό χρήμα οι κοινότητες? Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, λέγε. Πρότεινε λύσεις. Εγώ? Στην παρανομία, το ρίξεις στην παρανομία. Πες μια απλή. Τι, στον αέρα θα τα πω? Γιατί? Τι, στον αέρα θα τα πω? Τι να κάνω εγώ δηλαδή, θα κλαίω με το λαό για το πλαστικό χρήμα? Το πλαστικό χρήμα το κάνουν και για φορολογικούς λόγους, για να μην μπορεί να ξεφεύγεις, να σε ελέγχουν και τα πόσα, όπως ελέγχουν τα τηλέφωνα, σε ελέγχουν να πούμε τις σκέψεις, ελέγχουν τα πάντα, ελέγχουν και το χρήμα σου, πώς το κινείς. Να με λέγες φελότα, σε λέγω ότι μην μιλάω στο τηλέφωνο. Τι είσαι? Σε έλεγα ότι μην μιλάω στο τηλέφωνο. Σε έλεγα γενικός φελό. Ναι. Δεν χρειάζεται να μου πεις κάτι συγκεκριμένο για να σε πω φελό. Πολύ ευγενικός του λόγου σου. Εντάξει. Πάρα πολύ ευγενικός. Εσύ τώρα το έλεγες, σε παρακολουθούν στο τηλέφωνο, θα ρίξει και είσαι καμιά εξέχουσα προσωπικότητα. Όχι εμένα. Ναι. Λέω πρόσεχε τη λέω στο τηλέφωνο γενικός. Εντάξει, άμα σκοτώσω κανέναν ή άμα κάνω καμιά κομπίνα, δεν μιλάω στο τηλέφωνο. Τώρα, άμα μιλάω στο τηλέφωνο με σένα, τι να γράψουμε τη στήλη. Ναι, ρε φίλε, μπορεί να φάω κανένα λάχανο. Ξέρω εγώ. Τι, πολύ θέλει. Πώς να το φας λάχανο? Δηλαδή, γιατί να κάνεις δύο πράγματα? Δεν μπορεί να έχω ένα θέμα, ξέρω εγώ, με κάποιον. Να τον φάω λάχανο, να τον θάψω, να τον κάνω. Μπορεί. Αυτά δεν γίνονται. Πάντως, ούτε στον παπά θα το πω, γιατί μπορεί να με ρουφιανέψει σε καμιά ασφάλεια. Γίνονται τέτοια πράγματα. Ω, αμπά καθόλου. Η εξουσία με την εξουσία πάντα ρε μιλάει. Ναι. Πλάκα κάνεις. Ναι, φυσικά ναι. Να κάνεις κάτι κακό για να το πεις στον παπά. Την άλλη φορά, για πες τώρα το Μαρινάκι να κάνει κάποια μεγάλη αμαρτία και να πάει να τον εξομολογήσει ο φίλος του Γιάλεμπα, ο Πάτερ Χρήστος. Πήγε, εξομολογήθηκε. Ποιος, πού εξομολογήθηκε? Στον Εφραίμ. Ποιος, στον Εφραίμ, όμοιο στο όμοιο. Φυσικά, πού θα πήγαινε να τον εξομολογήσει? Σε κάνα καλό θα πήγαινε να τον εξομολογήσει. Πήγε στον Εφραίμ. Πού θα πήγαινε ο Μαρινάκης? Στον Πάτερ Παναγιώτη?
Στον Πάτερ Χριστόφυλλο. Λοιπόν, λέγε. Μας φέρανε. Να δώσουμε 13 διπλές προσκλήσεις για ποιο? Ταινία ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Φαντάσου πόσο πάει η ταινία για να δώσουν σε εμάς 13 προσκλήσεις. Πόσο χάλια μαύρα είναι. Δεν μας καλούν να πάμε εκεί τζάμπα να τη δούμε την ταινία. Μπορώ. Να μας δώσουν και κάνα popcorn εκεί πέρα. Μπορώ να ολοκληρώσω. Την πιτσίμη ΠΑΟΚ. Τι να ολοκληρώσει, τι λοιπόν, να ολοκληρώσει, λέει. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ναι, οι οποίοι θέλετε να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Γιατί μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Γιατί το βάζουνε μόνο. Δηλαδή, εγώ που είμαι ΑΕΚ, ας πούμε, να μην πάω να το δω, ας πούμε, το. Πότε χάλασε η ΑΕΚ να γίνει εσύ. Πότε χάλασε η ΑΕΚ να γίνει. Ρε παιδί μου, γιατί το συγκεκριμένο είναι μόνο. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το δει ο Αριανός να έχει άποψη. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ Ηρακλειδέας. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ να το δουν. Γενικότερα. Μα τι πράγμα είστε. Ποδοσφαιρόφιλοι. Ποιοι ποδοσφαιρόφιλοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν γνώμη. Τι μπιτσίμι ΠΑΟΚ. Λέγε. Τι δίνει. 54-3-44. Ωραία. Στείλε εκεί πέρα να δούμε πώς θα στείλουν. Να πάνε να δουν τον TBG λοιπόν, με ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Α1 κενό. Ναι. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Τελείω. Ξεφτυλίστε λίγο το κουτομό για δίπλα μου, γιατί αμφιβάλλει ότι υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ, οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι συνεφίλ. Είναι λέει. Συνεφίλ. Συνεφίλ, οπαδοί του ΠΑΟΚ. Να πω μόνο στους νεαρότερους. Συγγνώμη. Ένα δεύτερο. Στους νεαρότερους. Είναι πολύ πιο εύκολο από το να διαβάσει την ιστορία μιας ομάδος να πας μία ώρα, 45 λεπτά, μία μισή ώρα σου κρατάει ένα ντοκιμαντέρ, μία ταινία και να έχεις μία πρώτη εικόνα για την ιστορία της ομάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή είναι γυρισμένο από τον ΠΑΟΚ, προτείνω. Ποιο ΠΑΟΚ είναι γυρισμένο? Από τον ΠΑΟΚ, χρήματα του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη. Ποιο, έτσι γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ? Φυσικά. Δηλαδή, απέτυχε ο ΠΑΟΚ στην μπάλα. Απέτυχε και στο κομμάτι της εταιρείας. Άκουρε λίγο. Ναι. Το λέω στα νέα τα παιδιά. Ναι, ναι. Καταρχήν μπορείτε με αυτό το βάουτσερ, το εισιτήριο δηλαδή, να πάτε όποια μέρα θέλετε. Άντε, να πάτε τελείωνε. Σκάσε, μιλάω. Θα πάρει την κομμενά τώρα, θα πάει τον ΠΑΟΚ στο θέατρο. Γιατί την παίρνει στο γήπεδο? Α, πάει να δει. Στο γήπεδο θα δει και κάνω αντρικό πισινόρε που κανένα αθλητή θα φτιαχτεί η κόμενα. Γιατί πάει. Δηλαδή παίρνει ο 18χρονο ή 16χρονο. Ναι, ναι. Δεν φτιάχνει με το δικό του τον πισινό η κοπέλα του. Η ίδιο πισινό φτιάχνει. Έχει ένα αθλητή με το δικό στον πισινό που είναι μαλθακό και έχει κυταρίτιδα γυναικεία. Ο δικό μου. Τι, ο δικό μου έχει. Κυταρίτιδα γυναικεία έχει. Καταρχήν εγώ είμαι άκολο. Τι είσαι? Άκολο. Αυτό ο άκολο έχει κυταρίτιδα. Δεν μπορεί να έχει κυταρίτιδα ένα. Άκολος, κεφάλι μεγάλο, μικρά μάτια, μικρά αυτιά, μεγάλα βυζιά, άκολος. Τι κατασκεύασμα είναι αυτό, ρε κόκκινε. Πάντως εξωγήινο πλάσμα δεν είναι. Τι προγούλι 4 μέτρα, κόλος 0. Εξωγήινο πλάσμα δεν είναι. Τρεις ήρθαν. Λοιπόν, τι, το λέω για τα νέα τα παιδιά. Τι νέα τα παιδιά, βέβαια. Σκάσε λίγο. Φυσικά τα νέα τα παιδιά. Γιατί οι μεγάλοι παοξίδες τον ηχοκόπτη τον ανακαλύψανε 35 χρονών. Φυσικά. Σαν και σένα. Ναι. Λοιπόν, το λέω στα νέα τα παιδιά. Μπάτε πάλι. Την ιστορία της ομάδας που αγαπάτε ή και οι αντίπαλοι οπαδοί. Του αντιπάλου σας την ιστορία μπορείτε πιο εύκολα μέσα από μια ταινία να έχετε μια γνώμη παρά από να. Δεν προτείνω να βλέπετε κινηματογράφο ή να βλέπετε τηλεόραση. Άντε, ρε κόκκινε, μας άλυσε. Σκάσε λίγο, 15 ρε. Λεπτά με την ταινία μας πέφτει. Ό,τι θέλω θα κάνω. Άντε με την ταινία. Άντε, κοινωνική. Θα ρίσκε να πάρει καμιά προμήθεια, καμιά είδηση από την ΠΑΕ ΠΑΟ και κάνει προμήθεια. Τι να πάρει. Μόνο κάνα μπράβο να σε δώσει καμιά μπουνιά να σε δώσουν. Τι να σε δώσουν. Λοιπόν, Χαϊβάνι να πούμε. Είναι αξιόλογο. Ναι. Πάτε να το δείτε. Α1 κενό. Συμπίζει να το δει. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-3-44. 13 από εσάς θα κερδίσετε από μία διπλή και δεν είναι ότι πάτε σήμερα να το δείτε, πάτε όποτε γουστάρετε. Τελείωσες 1/4 με τον ΠΑΟΚ. Σου εξήγησα για ποιο λόγο πρέπει τα νέα παιδιά να πάνε να το δουν αυτό. Οπωσδήποτε. 18 χρονών άλλο θα πάρει την κομμενά του να δει το ντοκιμαντέρ. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, για ασύρματες εκτυπώσεις, το μοντέλο Pixma G3400 υποστηρίζει WiFi και προσφέρει δυνατότητα γρήγορης και εύκολης εκτύπωσης χωρίς καλώδια και από υπολογιστές. Με την εγκατάσταση ενός δωρεάν SW Canon Print App για smartphone και tablet. Προτινόμενη τιμή 199 ευρώ και επιστροφή χρημάτων 20 ευρώ μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Διαθέσιμο σε Public, MSH και Dixons. Έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, Γρηγόρη 18 χρόνων παίζαμε και καμιά 21 λέει στον Ευκλήδη. Τώρα που είναι οι γιορτές, έπαιζε ο κόσμος παλαιότερα 21. Ο κόμος. Κόσμος. Ο κόσμος. Τώρα που δεν έχει φράγκο, τι να παίξει. Τι να παίξει. Εντάξει. Δεν έχει να παίξει τίποτα. Βλέπει κύπελο, ακούει κάτι πληροφορίες από κάτι παπαγαλάκια σαν το διπλανό μου.
Πάντως και... τα παπαγαλάκια σαν το διπλανό σου είπαν ότι ο Άρης έχει πρόβλημα ρευστού και αποδεικνύεται αυτό με τη χθεσινή δήλωση του αμυντικού χαφ του Άρη, του Παυλίδη, ο οποίος είπε δεν πιστεύω να μας αφήσει ξύξυλους, να πούμε ο μεγαλομέτωχός μας, χριστουγεννιάτικα. Δεν, θα δεν μας έχει δώσει τέτοια δείγματα γραφής ο Καρυπίδης. Έτσι λες εσύ. Εσύ έλεγες δεν θα μπορέσει να κάνει τέτοιο. Να κάνει πάει και σου λέω περίμενε. Εσύ έλεγες δεν θα μπορέσει να δέξει να κάνει το ένα, δεν θα κάνει το άλλο, πες το φάνε. Εσύ έλεγες ότι πουλά, είναι εκεί ακόμα. Μπορώ να έχω την άποψή μου και την πληροφορία μου. Δεν σε κατηγορώ. Λέω, έλεγε. Δεν πάνε με κατηγορίες. Πάντα... Δεν θα φάω το μεσημέρι να πούμε. Έχεις πάντα, εσύ τρώσε γουρούνι γνωστό. Οι παίκτες του Άρη έχουν να παίρνουν. Το καταλαβαίνεις ρε Βόδι. Και βγαίνει εδώ και πολύ καιρό η ιστορία ότι είναι σφιχτά τα οικονομικά τους. Δεν είχαν να δώσουν τον άλλον 200 ευρώ πάδι τη Λαμία κατασκοπία. Έχει θέμα ο Άρης το ρευστό. Και βγαίνει ο άνθρωπος ο Παυλίδης και είναι στα μικρά γράμματα. Ενώ πρέπει να είναι μεγάλα γράμματα, μην πειράξουμε τους παράγοντες, μην το πεις τίποτα τον παράγοντα, μην πεις τίποτα για τον προπονητή του Ολυμπιακού, μην πεις τίποτα για τον Ίβιτς, μην πεις τίποτα για τον Τζαμ, μην πεις, είσαι κακός. Όχι, θα λέω. Θα λέω. Λέω λοιπόν ότι βγαίνει ο ανθρωπάκος, ο Παυλίδης, και λέει, δεν μας αφήσει έτσι ο μεγαλομέτωχος. Δεν νομίζω να μας αφήσει έτσι. Όχι, δεν είπε δεν νομίζω. Τι είπε. Είπε δεν πιστεύω να μας αφήσει έτσι. Σοβαρά, τι. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο τώρα. Mm-hmm. Έχει διαφορά. Το δεν νομίζω. Δεν νομίζω και δεν πιστεύω. Είναι δηλαδή διαφορετικές έννοιες. Ρε τον κόκκινο που τα άμαθε τα γράμματα αυτά. Αυτά τα αντίδωρα του πήξαν το μυαλό, να πούμε. Αντίδωρα μπορεί να μοιράσει μόνο ένας ιερέας, όχι ένας λαϊκός. Εσύ σου βοηθός του ιερέα. Ούτε βοηθός του ιερέα. Εσύ σου βοηθός του ιερέα. Γιατί αν σε ρωτήσω ποιοι είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης. Δεν με νοιάζουν οι βαθμοί. Εγώ ξέρω ότι ήσουν Ρουφιάνος του Κατηλανάφτη. Τον εσύ τώρα. Από ναι. Αυτός που μοίραζε τα αντίδωρα ναι. Έγινα. Ρουφιάνος του Κατηλανάφτη. Να μας πάρει την μπάλα και Ρουφιάνος του κ. Παναγιώτη που ήταν στο σχολείο επιστάτησης. Κ. Παναγιώτη. Και του μαύρου, του γύφτου. Του γύφτου. Ρουφιάνος. Μας έπαιρνε. Γιατί μας έσκαγε τις μπάλες και τους έστελνε εσύ, ρε. Στο παλιό το σχολείο. Στο παλιό το σχολείο. Το οποίο πότε έπεσε. Ζαβουνοκέφαλε. Το οποίο πότε. Δεκαετία 70 με το χαλίκι που ήταν, ρε. Κεφάλαιο. Πότε έπεσε, πες στον κόσμο. Τι πότε έπεσε τον κόμμα. Πότε σταμάτησε το σχολείο αυτό. Το σχολείο σταμάτησε με το 78. Με τους σεισμούς. Έγινε μετά το λιόμενο. Ήταν εργολάβος αμάκατζης, έβαλε λίγο πετό και έπεσε το σχολείο. Πάμε παρακάτω. Τι με νοιάζει, ρε, άμα είναι η γερές η βάση. Δεν κατακαταγγείλω, το σχολείο δεν έπεσε. Υπέστη ζημιές. Υπέστη ζημιές. Και περνούσαν και βλέπανε αν αξίζει να το επιδιορθώσουν ναι. Ή να το κατακαταγγείλουν. Άμα δεν έκλεβε ο εργολάβος των πετών, δεν θα ήταν. Είναι, να ξέρει κάτι, ναι. Το οποίο είναι βασικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο ακριβή η ανακατασκευή ενός κτηρίου ναι, ναι, από τη δημιουργία ενός κτηρίου. Ναι, αυτό είναι σχέση με τον πετόν που δεν έβαλε μέσα ο εργολάβος. Γιατί μπορεί εκείνος ο εργολάβος να μην ήταν αμάκα της. Τι να μην ήταν αμάκαλης. Μπορεί να μην ήταν κλέφτης, όπως το λες. Είναι δυνατόν να κάνεις σχολείο και να μην γίνεις 6,5 ρίθες σεισμό και να γίνει άχρηστο το σχολείο. Δεν θα σε αμάκαλης. Άμα είναι 60 χρονών και 50 χρονών. 150 χρονών είναι, ρε. Ο Λευκοπύργος πόσο είναι. Τι ήταν ο Λευκοπύργος. Τι ήταν ο Λευκοπύργος. Τι ήταν. Χτίσμα δεν είναι. Σιγά, θα ρευτεί, σιγά. Τι είναι. Τι ήταν. Τι ήταν, ρε, και ρεύεσαι μπροστά μου και βρωμά. Σιγά, βγήκε από την άλλη μεριά. Τι ήταν, ξέρεις. Τι ήταν, ρε. 400 χρόνια χτίσμα, 800 χρόνια χτίσμα. Έπεσε, ρε. Εκεί ο εργολάβος δεν έχει. Τι ήταν. Τι κτίριο είναι. Κτίριο είναι. Τι κτίριο. Τι κτίριο είναι. Είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν είσαι γεννημένος Θεσσαλονίκης, στον πλανήτη Άρη. Τι με κάνεις τώρα, τι με ρωτάς. Λοιπόν, τι κτίριο είναι ο Λευκός Πύργος. Τι κτίριο είναι. Αποδεικνύω πόσο με πατέντα είσαι. Τι κτίριο είναι. Στρόγγυλο. Τι κτίριο. Τι έκαναν στο Λευκό Πύργο. Έρωτα έκαναν μέσα. Σκοτώναν τον κόσμο. Σκοτώναν τον κόσμο. Δεν το σκοτώναν. Φυλακές. Λοιπόν, το ξέρω. Δεν ξέρω, ήταν φυλακές. Και τι κάναν. Τι σχέση έχει αυτό με τον πετόν που σου λέω. Τις φυλακές για ποιο... είναι δυνατόν να τις κάνουν για να μπορεί να φύγει ο άλλος. Α, δηλαδή. Τις φυλακές κάνουν για να μην μπορεί να φύγει ο άλλος. Δηλαδή, άμα σε κλειδώσουν εσένα και εμένα σε μια τουαλέτα και ο εργολάβος είναι αμάκα της, μπορούμε να φύγουμε εμείς. Άμα το κτίριο είναι της πλάκας. Ναι, τι. Θα σου έρθει η διάρρεια, θα κλάσεις και θα φύγει η πόρτα, πώς θα γίνει. Πώς θα ανοίξει την πόρτα εσύ. Φεύγουν κάτι φωτιές. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε. Τι να σε κάνω που σε φορτώθηκα στην πλάτη μου μεσημεριάτικα. Σήμερα, ναι. Με κάνεις εκπομπή ένα τέταρτο για το. Πόσα μηνύματα έχει. Τι μηνύματα, ρε. Βλέπε εδώ. Τι μηνύματα. Βλέπε εδώ. Okay. Τι μηνύματα, ρε. Τα γάρι να πούμε. Τραποκυροφρενάκια. Πώς. Αυτό δικό μου είναι. Δες. Γιατί σε σένα πιστεύω. Έρχονται συνεχώς. Ναι, νέα παιδιά που ναι, ναι. Ακούνε. Πού λέει ηλικία. Στέλλα δασκαλάκι. Εγώ λέω είναι 80 χρονών αυτή. Ρε, εσύ, γιατί λέτε. Καταρχήν ήρθαν πάνω από 20 μηνύματα. Μπράβο, πάρα. Λοιπόν. Μπορεί να μην κερδίσει συγκεκριμένη. Γιατί το ανέφερες. Και τι σε πειράζει. Έχουν έρθει πόσο. Να τα πω όλα όσα έχουν έρθει τώρα. Γιατί λες το ένα. Τι να σε πω, ρε. Έχει κι άλλα γυναικεία ονόματα.
Και ο Βαγγέλης και ο Γιώργος και η Φρόσο και ο Νίκος και ο Μπάμπης. Υπάρχει τώρα εκπομπή εσύ για τον ντοκιμαντέ του ΠΑΟΚ και είναι το θέμα. Η ομάδα σου καίγεται. Είπαν ότι τα πήραν οι συνδεσμοί σου. Ποιος είπε ότι τα πήρε? Ο Παπαθανασάκης. Ο ίδιος είπε. Τι είπε? Ότι την ομάδα την τρέχω κανονικά. Τι βάζω τι λεφτά από την τσέπη μου. Ναι. Και κάνω 1,200. Ναι. Και σήμερα κατέθεσε προσφυγή ο Περνής. Και τι έγινε? Εγώ ποιο να πιστέψω? Κανένα. Ποιο να πιστεύω? Ο ίδιος είπε ότι ήρθαν δύο παιδιά που είχαν οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Από το δύο παιδιά που έχουν οικονομικό πρόβλημα. Από ποια θύρα ήταν? Από το δύο παιδιά που. Φοβάσαι εμεί τη θύρα. Από την αυτόνομη θύρα 10. Μάλιστα. Και επειδή το δήλωσε ότι είναι τη σημασία. Ψέματα. Και το αν είχαν πρόβλημα δύο παιδιά, μπορεί ναι. κάποιος να έκανε εγχείρηση ο ίδιος. Ναι. Ο πατέρας του κάτι. Α, έτσι, Το του δώσε 10 ευρώ. Α. Εσύ που σε πόσο έχεις δώσει λεφτά και ήταν δανεικά και γύριστα. Ήτανε. Έδινες και. Εγώ δεν σου έλεγα ότι αυτός είναι κάποιος. Τι δικαιολογίζε, μαλάκα. Τους δικαιολογείς. Αν τα παίρνουνε. Αν τα παίρνουνε. Ναι. Είναι κατάπτυστη. Είναι κατάπτυστη. Τους οργανωμένους δεν τους πάω καθόλου. Εσύ, και το ξέρεις. Καθόλου. Τους τρέμεις όμως. Καθόλου. Ναι, ναι. ναι. Γιατί αν τους τρέμεις. Ξέρω εγώ πού να ξέρω γιατί. Καθόλου. Πού να ξέρω εγώ. Καθόλου. Γιατί για μένα υπάρχει ο Ηρακλής και μετά οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτόνομη ναι. και μετά ο Ηρακλής. Είπε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει η θεατρία και μετά ο Άρης. Και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν οι δυτικές δικίες και μετά ο Πάοκ. Είπε και κάτι άλλο. Τι είπε? Το φώναξε ο εισαγγελέας, αν και δεν με νοιάζει, δεν τον δίνω και πολύ σημασία. Τον εισαγγελέα. Δεν τον δίνω, όχι. Γιατί άμα έδινα σημασία τον εισαγγελέα, θα έδινα τον εισαγγελέα που δεν θα βάζε στο φάκελο και άτα από το σιρτάρι την υπόθεση Αμαραντίδη. Αφόσον δεν άνοιξε εκείνος ο φάκελος, δεν πιστεύω, δεν έχω σε κανένα εισαγγελέα εμπιστοσύνη. Ας μου αποδείξουν το αντίθετο. Λοιπόν. Γιατί δεν έχει εισαγγελέα εμπιστοσύνη, για ποιο λόγο? Ο εισαγγελέας που. Αν άνοιγε την υπόθεση του Ολυμπιακού Βέρεια γιατί υπήρχε ο Αμαραντίδης, θα τον παραδεχόμουν. Τώρα φωνάξει τον Παπαθανασάκη και τον Ίβιτς, εντάξει, δεν νομίζω να βγάλει και καμιά άκρη. Ο εισαγγελέας. Έτσι λέω. Το έκανε. Τι να κάνει. Κάνει πράξη αυτό το οποίο απαιτούμε όλοι. Τι απαιτεί? Δηλαδή βγήκε τους προάλλους ο Μητρόπουλος και είπε ότι θα γίνει αυτό. Και λέγαμε καλά, δεν υπάρχει εισαγγελέας ναι. που να πει ότι μεταφερθήκανε ναι. τόσα εκατομμύρια και τόσες χιλιάδες ευρώ για μια. Άλλο σε ρωτάω, ρε. Γιατί έκλεισε η υπόθεση του Αμαραντίδη, ρε, αυτό σε ρωτά. Α, τα πτέσματα τώρα του Ίβιτς και του Παπαθανασάκη. Τα πτέσματάκια τώρα. Είπε κάτι ο Παπαθανασάκης, ότι θέλανε να τον πάρουν την ομάδα, λέει, για το στίγμα. Ποιοι ήταν, τους ξέρεις αυτούς? Από την οικογένεια του Ηρακλή. Από την οικογένεια του Ηρακλή. Γιατί δεν το είπε ο ίδιος? Γιατί δεν το είπε ο ίδιος? Γιατί θα πρέπει να πω εγώ. Ξέρω εγώ, γιατί οι φίλοι σου, για να πάρει οικογένεια την ομάδα. Και αυτό είπε για το στίγμα, λέει, τι θέλανε. Για πες μας, ρε Κόκκινε. Με συγχωρείς, υπάρχει όσο το γνωρίζω και να μην το πω. Εσύ! Ναι. Βέβαια, αφού βρωμάει το στούντιο μεθάνιο. Αυτό το μεθάνιο που έχω φάει εγώ 15 χρόνια από σένα, τα πνευμόνια μου έχουν γίνει πίσω να πούμε. Σε πνευμονολόγο πρέπει να πάω. Πάνε στο φίλο, στο προπόδι. Θα πάω στο προπόδι. Θα πάω. Τι να κάνω. Μεθάνιο. Φυσικά. Τι είναι αυτοί ρε, που θέλουν το, να κλείσουν το στοίχημα. Μα είπε. Πε μα, ρε Κόκκινε. Αν είχα άκρε με το στοίχημα, δεν θα δούλευα αυτό. Δεν λέω για το στοίχημα, ρε Κόκκινε. Ποιοι ήταν αυτοί από την οικογένεια του Ηρακλή που θέλαν τον Ηρακλή για το στοίχημα? Τα πει στον εισαγγελέα. Μην μα είσαι τα λόγια τον Καρασγέρη. Διαστρεβλώνει την είδηση. Τι διαστρεβλώνω την είδηση? Δεν υπόθηκε έτσι. Τι υπόθηκε, πώ υπόθηκε? Πώ υπόθηκε? Πώ υπόθηκε? Δεν μιλά. Είπε. Άμα για τον Ηρακλή δεν μιλά, παίρνει το μιλίχιο ύφο. Είπε. Ναι, τι είπε. Είπε άνθρωπο. Είπε άνθρωπο. Ναι. Ότι ναι. θελήσανε και ναι. οι άνθρωποι οι οποίοι ναι. ασχολούν με το στοίχημα ναι, ναι, ναι. να πλησιάσουν και να πάρουν ναι, 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 ναι. Και ένα είναι ο Μοντεκάλβο, το οποίο δεν εννοούσε αυτόν. Ποιοι είναι οι άλλοι? Ρε φίλε, συγγνώμη, μιλούσα ποτέ με τον Παθανασάκη. Εσύ? Ναι. Πού ξέρω εγώ τι έχει κάνει, εσύ, τι εγώ, πού να ξέρω εγώ τι έχει κάνει. Εμένα μόνο φώναζε εδώ πέρα. Οι οργανωμένοι πάντως μιλούσαν και τρώγανε και μπιφτέκια εκεί όταν τα ψήνανε. Ποιοι οργανωμένοι? Εκεί, εκεί. Ονόματα και διευθύνσεις θέλω. Τι ονόματα και διευθύνσεις? Το να κατηγορείς έτσι θέλω. Δεν κατηγορώ. Λέω ότι η θύρα 10 τα είχε καλά με τον Παπαθανασάκη πέρσι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι θα πει πέρσι? Οι οργανωμένοι ναι, ναι. βλέπαν έναν άνθρωπο ναι, ο οποίος ναι. ανέβασε την ομάδα κατηγορία. Την κράτησε μετά. Ανέβασε και μέχρι τον Γενάρη. Ναι. Τα πράγματα δείχναν ότι είναι καλά. Α. Bon, ο άνθρωπος δεν κατάλαβαν δηλαδή ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε δώσει δικαιώματα. Μάλιστα. Και τα έδωσε μετά. Όταν κάποιος δεν δίνει δικαιώματα, γιατί όλο να το κυνηγήσεις, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Α, εσύ δεν μιλούσες με τον Παπαθανασάκη τότε. Πότε? Πότε. Γιατί πότε μιλήσεις? Ρωτάω, εγώ δεν ξέρω. Ρώτα τον Παύλο τον Ανδρώνη. Εδώ μια φορά τον είδα. Χειραψίες, κακό. Μα σύστησε. Λέω δεν γνωριζόμαστε. Εντάξει. Και τι καλό σκύλο. Και είναι ό,τι είπα και στον Καγιούλη. Δεν θέλω χειραψίες και πολλά γιατί μετά. Θα στραβώσει με αυτά που θα λέω. Ναι. Εντάξει. Μπράβο, Γρηγόρη. Πάντα αυτή τη στάση. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Καλύτερα να μην έχει πολλά μαζί μου, γιατί μετά θα στεναχωριέσαι με αυτά που θα λέω. Αν πάρει πρωτάθλημα, θα γίνω σκυλί σου. Μου δώσει καραμάτσε. Αν πάρει πρωτάθλημα. Καραμάτσα, με δώσει.
Ρε φίλε, εδώ θα σου γλυκό αγόρι. Εδώ θα σου μιλήσω για την ομάδα που αγαπάω. Ναι, ναι, ναι. Αν μου πάρει πρωτάθλημα. Δεν μου λες τώρα, αγαπά τον Ηρακλή. Αν μου πάρει πρωτάθλημα. Πάρα πολύ. Είμαι εγώ παράγοντα τον Ηρακλή. Ναι. Και έρχομαι και σου λέω, κόκκινε, είσαι δημοσιογράφο. Θα μου κάνει μια βάντα. Θα του πει για ποιο λόγο. Σου δώσω τρία στημένα. Τι θα πει. Όχι. Δε... Τι θα πει. Όχι. Κοίτα με στα μάτια λίγο. Σε κοιτώ. Δεν ήρθε παράγοντα. Δεν μιλες. Δεν με πλησίασε παράγοντα του Ηρακλή. Όχι. Παρελθόν. Ποιο σε πλησίασε. Κανείς. Πες όνομα. Ποιο. Ρε είμαι εγώ παράγοντα του Ηρακλή. Γραπτόπουλος. Λαμόγιο. Ρε Γρηγόρη, εσύ έχει μεγάλη ακροματικότητα. Σε αγαπάω πολύ κτλ. Βοήθα λίγο την κατάσταση. Για ποιο λόγο να το κάνω. Θα σου δώσω τρία μάτς. Δεν σε πλησίασαν παράγοντε. Τρία μάτς. Δεν σε πλησίασαν παράγοντε. Από την άλλη, αν μου δίνανε τρία μάτς, τέσσερα, εγώ θα του είχα μια χαρά. Στα λεφτά, γιατί. Στα, στα λεφτά, άλλο τα λεφτά. Γιατί είπε όχι. Άλλο λεφτά. Γιατί με παίρνει τηλέφωνο και με έλεγε τι να κάνω. Άλλο τα λεφτά. Γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Άλλο λεφτά. Αφού εγώ είμαι μπούφο. Γιατί με παίρνει τηλέφωνο και με έλεγε τι να κάνω. Ξέρει γιατί το είπα. Γιατί. Θα σου πω. Επειδή είσαι κουτσομπόλη και κουσκουσιάρη, να το διαδώσει. Γιατί. Το έμαθε κανεί. Ε, ναι. Ποιος. Ο Φαλακρός δεν τα πήρε. Μετά από. Κατάλαβε. Από... Επειδή είσαι κουσκουσιάρη, σε χρησιμοποίησα. Ναι. Επειδή είσαι κουτσομπόλαρο και τα έλεγε δεξιά και αριστερά. Με όποιον καθώ και μιλούσε. Θε μεν. Γιατί θα σου πω κάτι. Επειδή σου αρέσει να δείχνει ότι ξέρει. Κουτσομπόλα. Επειδή σου αρέσει. Άκουρε. Επειδή σου αρέσει. Δεν κακό. Μόρι τρελή. Άκουρε. Επειδή σου αρέσει να δείχνει ότι ξέρει, πα και κάνει τον έξυπνο. Και λε και τα ρητμπά. Ποιο κάνει τον έξυπνο. Εσύ παντού. Άρα τα πήρε. Ρε, όχι, ρε. Θέλω να σου πω ότι είσαι χρυσή. Καλά, ρε, δεν έτρεμε. Και μου έλεγε και περιμένω και κάνω και φτιάχνω και καλά. Έτρεμα. Που είναι, και πάνε καλά που είναι αυτό μαζί μου. Και όλα καλά. Έτρεμα. Τα ξέχασε. Έτρεμα. Έτρεμα. Και που ξέρω εγώ εδώ που με πάνε και δώσει ερημιέ και δώσει ρεματοποταμιέ. Τα έλεγε ή δεν τα έλεγε. Φίλε, το ότι είχα ανθρώπου. Το έλεγε. Θαυμαστέ. Οι οποίοι ήταν στη φυλακή και θέλαν να με γνωρίσουν. Θαυμαστέ που ήταν στη φυλακή. Κακό είναι αυτό. Όχι. Καθώς. Αν εσύ, ένας ο οποίος είναι ισχυρός, σε φωνάξει στο σπίτι του να σου πει σ' άκουγα ρε φίλε κτλ. Δεν θα πεις μήπως με βάλουν καμιά βόμβα ξέρω εγώ και με την άκουσες μαζί με αυτόν μαζί. Λέω εγώ τώρα. Κόκκινε, επειδή είσαι κουσκουσιάρης, τρία μάτσα μας σου δίνε τώρα ο Καγιούλης, τρία μάτσα. Τη 2-0-3, λέμε το παράδειγμα, ή ο Ραπτόπουλος Ηρακλή. Ναι. Θα έλεγες δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω, όχι. Πες το δυνατά. Δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω. Με αντάλλαγμα. Δεν τα θέλω. Με αντάλλαγμα. Θα σου πω εγώ τώρα. Ηρακλής Γιάννενα 2-1. Από 0-1-2-1. Θα σου δώσω εγώ ένα τέτοιο μάτς. Παράδειγμα. Και δεν το θέλεις εσύ. Να βάλεις 1000 ευρώ να πάρεις ξέρω εγώ ένα μάξι καλό. Δεν τα έπαιρνες. Την πληροφορία. Τι θα του κάνεις τα μάξι. Και 10 πουρα βάνας. Το παίζεις πλούσιος ρε κορέ. Αφού σου αρέσουν αυτά εσένα. Αλλά. Δεν είμαι ελεύθερος. Γεράσαμε και ρομπιμπίκι. Δεν έχει σημασία. Το χουί δεν φεύγει το χουί. Το χουί. Α! Πρώτα φεύγει η ψυχή και, και μετά το χουί. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ναι. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Μασούτης. Και στις γιορτές, εδώ για σένα. Δευτέρα έως Τετάρτη. Μεγάλες συσκευασίες, Ariel σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 9,85. Προϊόντα Quanto και Dettol 40% φθηνότερα. Μικρές συσκευασίες, πάνες Pampers Baby Dry, Active Fit και Baby Dry Pants, 1-1 δώρο. Προϊόντα στοματικής υγιεινής AIM 40% φθηνότερα. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα, διακοσμητικά και αρωματικά κεριά 40% φθηνότερα με τη MassCard. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Άντε να παρκάρεις τώρα. Θες να παρκάρεις εύκολα. Γιατί δεν παίρνεις ένα κόρσα.
Νέο Opel Corsa 1,4 Innovation. Με κάμερα οπισθοπορίας και Park Pilot γίνεται δικό σου μόνο με 12.800 ευρώ. Και με ηλεκτρονικό κλιματισμό και 5 χρόνια πλήρη εγγύηση. Corsa με 12.800 ευρώ και κάνει τη δύσκολη δουλειά για σένα. Αλλά έχεις μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου για να το αποκτήσεις. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη, πάντα στο Mega Outlet. Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ανοιχτά. Για να είναι το σπίτι σας πάντα γιορτινό, η Ελπέντισον σας κάνει την πιο λαμπερή προσφορά. Όχι μόνο μέχρι 21% έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σας για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σας, χωρίς εγγύηση και χωρίς πάγια για πάντα, αλλά και 100 ευρώ δώρο για τις αγορές σας σε ένα από τα καταστήματα Public, Media Markt και Electronet. Καλέστε τώρα στο 18128. Ισχύει για νέους πελάτες μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Επισκεφτείτε το ελπέντισον.gr ή καλέστε τώρα στο 18128. Το καινούριο σου αυτοκίνητο. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Αν η καρδιά σου χτυπάει δυνατά για smart gadgets, έλα στο Γερμανό. Γιατί εδώ θα ανακαλύψεις μια μεγάλη ποικιλία σε wearables, drones, action cameras, gadget ήχου και πολλά ακόμα smart gadgets. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Και για δώρα smart gadgets που θα κάνουν την καρδιά των αγαπημένων σου να χτυπήσει πραγματικά δυνατά, αυτά τα Χριστούγεννα, έλα στο Γερμανό. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φαλοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος. Σε τράκαραν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Η Τσερλίδης Productions παρουσιάζει το Εργοστάσιο Ξηρών Καρπών. Ένας μαγικός κόσμος με ήχους και μυρωδιές που σας ταξιδεύουν στη ξεχωριστή ποιότητα Τσερλίδης. Φρέσκοι ξηροί καρποί που καβουρντίζονται επί τόπου, αλατίζονται, επεξεργάζονται φυσικά και προσφέρονται απολαυστικά από ένα όνομα που ξεκίνησε από την Πολύχνη και τάραξε τα νερά όλης της πόλης. Τσερλίδης. 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αθήνα. Nuts Factory στη Λεωφόρο Νίκης 31. Μην το χάσετε. Καλές σας γιορτές. Να τα πούμε! Να τα πούμε! Να τα πούμε! Δεν τα λέμε στο Princess καλύτερα. Τα λέμε εκεί. Φέτος το Δεκέμβριο έχουμε συνάντηση στο Princess. 320.000 ευρώ συνολικά και νέες μεγάλες κληρώσεις μετρητών με bingo αξίας 115.000 ευρώ σας περιμένουν για ένα σούπερ γιορτινό Δεκέμβριο. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Επιτέλους πέρασα το μάθημα. Και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Κερνά Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες.
Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νέο. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford Stantis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stantis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Έχεις όρεξη για μάσημα? Ήρθε, αφήνοντας πίσω μόνο το παλιό όνομα. Ξανασυστήνεται λοιπόν ως Μάσημα. Πιο ανανεωμένο, πιο ευχάριστο. Με την ίδια αξεπέραστη ποιότητα που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Νέες γεύσεις, φρέσκες ιδέες και φυσικά νοστιμιές που εδώ και 3 περίπου χρόνια εγγυώνται τη μέγιστη ποιότητα και την ασυνακόνιστη γεύση των προϊόντων μας. Μάσημα, Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-6655. 590 και WhatsApp 6987-430-440. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310-9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 0
Ντοκιμαντέρι ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54-340. Ντοκιμαντέρι. Το λέω και πάλι για τους νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν την ευκαιρία. Ναι. Γιατί γέροι να μην το δουν, οι νεαροί πρέπει να το δουν. Γιατί ρε φίλε, ο γέρος μπορεί να δικάτσει να. Έχει καταρχήν την ξέρει την ιστορία του ΠΑΟΚ. Αν την ξέρει. Αυτός ο οποίος θέλει να τη μάθει, τη μαθαίνει. Α, κάνα Αλβανός να πάει, δηλαδή κάνα Ρωσοπόντιο. Το νέο το παιδί. Κάνα που δεν την ξέρει. Το νέο το παιδί, λέω, είναι πολύ πιο εύκολο. Οπωσδήποτε. Με αναγκάζει και εκείνο με κουραστικό. Είσαι. Δεν σε αναγκάζω εγώ. Θα σα σπάσω το κεφάλι. Δεν μπορεί. Είναι άλλο να καθίσει να δει μια ταινία. Ναι, ναι. Και να έχει μια εικόνα. Ναι. Για την ομάδα που αγαπάει. Και να ακούσει τον Πιτζίμι, θα καταλάβει ο Ρώσος τι είναι τον Πιτζίμι. Το Αλβανό. Σε βρίζει κάποιος πολύ άσχημα για τον Πιτζίμι. Ναι. Που λέει μάθα πρώτα τι σημαίνει και μετά να μάθει. Άσε μας ρε φίλε, η γιαγιά μας. Αλφα μη ένα κενό. Η γιαγιά μας από την τραπεζούντα ήταν βλάχο, θα μας πεις εσύ τον Πιτζίμι, καράβλα. Αλφα μη ένα κενό, πάω κονό. Βλάχο. Είμαι στο 54-344 και το πάνω μηνύματα και σα ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί δεν είστε σαν το ζώο το φαλακρό. Θα σε πάρω στο γλυκό μαλάτι το Σάββατο, έχει δίσκο βραδιά. Χουστάρι να έρθεις. Προϋπόθεση να έχεις άσπρη κάλτσα. Δεν έχω άσπρες κάλτσες. Δηλαδή όταν πήγαινε στην δίσκο, τι είχες, μαύρες κάλτσες. Και τζάμπα δεν πάω πουθενά. Τζάμπα, α θες να σε πληρώσουν κιόλας. Ναι. Μεγάλη φίρμα είσαι ρεύος. Δεν υπάρχει. Ράπ, έχω φρικάρει από το πρωί, έχω παιδί 2 χρονών και δεν άντεξα πάνω από 4 δευτερόλεπτα να δω το βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ με ένα σύρο να δέρνει ένα μωρό στο μπάνιο. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα όταν είμαι μόνος και το σκέφτομαι. Μάλιστα. Δεν μου λες ιστερικές γυναίκες με καταθλιπτικά. Δεν τις έχετε δει στον δρόμο να σπάνε στο ξύλο Ελληνίδες τα παιδάκια τους. Μου έρχεται να τις πιάσω από τα μαλλιά και να τις πατήσω κάτω. Στην ταβέρνα στο Χορτιάτη πριν 2 χρόνια ένα τραπέζι στον πρόεδρο. Κάνατε προς τιμήν του Καναδού για την άνοδο. Λέω 598. Ναι. Το τραπέζι εκείνο ήταν προς τιμήν της ομάδας. Ήσουνα. Και δεν ήταν ο πρόεδρος. Κατάλαβες 598. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο πριν πάμε δευτερόλεπτα. Τηλέφωνο κρατήσεων για Μήλο. Θα έρθει η κόκκινη. Για το Μήλο κάνω διαφήμιση θέλει. Όχι, όχι. Είπε ότι απαγορεύονται δημοσιογράφοι, δεν μπορώ. Μα δεν είσαι δημοσιογράφος.
αφού το λες. Ως Ηρακλειδέας θα δεις. Λοιπόν, 2-31-0-5-10-0-81. 5-10-0-81 για να δουν Ασλαμά Ραπτόπουλο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 29 Δεκεμβρίου, 9 ανοίγουν οι πόρτες. Πότε κλείνουν, δεν ξέρω. Πάνε στον Κόμο. Κόμο, καλημέρα, Κόμο. Έλα, φίλε. Για τα παλικάρια. Πρόσεχε, μη βρίσεις μπιτσίμι, θα σε κάνω κόσκινο. Τον κόκκινο θέλω λίγο, γιατί με έχει μπερδέψει, ρε φίλε. Σε μπέρδεψε. Εγώ τώρα που είμαι 52 χρονών και νιώθω για 25 να πάω να το δω το έργο, να μην πάω. Να πας, γιατί να μην πας. Μα τι πιτσί μην πάω ξύσεις που θα πας. Ειδικά εσύ πρέπει να πας. Έτσι. Εγώ ρε Γρηγόρη λέω, βάλε καμιά μαλαματίνα να γουστάρω μου σε κανένα έπρεπε που τα φέρνω, να μην σε πάω ξύσεις. Πιάσε τα θέατρα ρε. Α, για θέατρα είναι. Ελευθεράκι. 40 χρονών έκοψε τα νύχια του ρε. Ελευθεράκι. Εσύ είσαι... Μεγάλο, μεγαλέμπορα στις λαϊκές, δεν έχεις ανάγκη. Ναι, ναι. Ο άλλος, το νέο το παιδί, έχει ανάγκη, σε βολεμένος. Ναι, ναι, είσαι ταχωτημένος. Ούτως ή άλλως, είναι γνωστό ότι δεν πρόκειται να παντρευτείς, είπες δεν σε ενδιαφέρει, καλά κάνεις. Εντάξει, τι πρέπει να πω και τα υπόλοιπα, ναι. Να κάνουν το ίδιο. Δεν ξέρω τι. Ό,τι αγαπάει κάνει ο καθένας, ρε. Θα τους δώσει συμβουλές θα κάνουν. Εσύ δίνεις συμβουλές. Εγώ τι. Άμα με ρωτήσει άλλος, θα το δω. Εγώ που θα δώσω συμβουλή τον άλλον, τι θα κάνει στη ζωή του, ρε. Τι είμαι εγώ. Επεμβατικός. Να πάει να το δεις, ρε Λευτέρη. Ναι, μην χάσεις να πάει να το δεις. Επόμενη γραμμή. Να πας, να πας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, ε. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Τι έγινε, ρε Τζαβέλα, παίρνει το πέρεμαθα. Έχω βαρεθεί να μετράω τα λεφτά που κονόμησα από χτες. Δεν τελειώνουν, ρε φίλε. Κωστή. Λέγε. Μίλα για ποδόσφαιρο. Με τις ώρες να σε αποθεώσω. Μίλα για παρασκήνιο με τις μέρες να σε αποθεώσω. Μη ξαναδίνεις προγνωστικό την ώρα που παίζεται ένα παιχνίδι, μας κέντωσε στη δεξιά φλέβα. Α, καταστράφηκε. Καταστράφηκε κι αυτός. Με έβριζε ο Ραγκάτζης το βράδυ. Τι με είπανε. Δικαιολογημένα, δικαιολογημένα. Γιατί ναι, και εγώ έβαλα στον πρωτόταυρο το προπό ένα καλό ποσό. Και πήρα τα φρύδια μου που είναι παχιά. Λέγε. Εμείς δεν βάλαμε. Όσο για εσάς αεξίδες που με έχετε χαρακτηρίσει γραφικό, κομπλεξικό, ότι έχω εμπάθεια με το Μελισσανίδη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι γίνεται, γιατί δεν αποζημιώνουμε το κετσπάγια, ε! Δεν αποζημιώνουμε το πιατέρα. Δηλαδή πού θέλουμε να φύγουν αυτοί, αγωνίζει τη σου λεφτά, ε! Δεν λέει σου καβουράκιας. Θα καταντήσουμε σαν τους παοξίδες. Να είναι το 18ος ο Τζαβέρας. Να το ψηφίζουμε για MVP του αγώνα, χωρίς να παίξει, και μετά να λέμε να φύγει και μην το ήμιζε. Αλήτητα, πέντε κακά, παλιό χαρακτήρα. Τζαβέρα, εάν με ακούς, έλα στην ΑΕΚ, γιατί ποδοσφαιριστής, με θράσος, με πάθος και με τσαγανό, σαν το δικό σου δεν υπάρχει σήμερα στην ΑΕΚ. Και μια παρατήρηση τελευταία. Γρηγόρη, όταν κάνεις αυτή την εισαγωγή, και αναφέρεσαι σε αυτό το πολύ ωραίο δίπλο που θα παραθέσω Μετρόπολης και το συγχαίρω δημόσια για τους άνεργους, μη λες τη λέξη οικογένεια, αδερφούλη, σε παρακαλώ. Είναι πρόκληση. Γιατί είναι πρόκληση. Γιατί είναι πρόκληση. Μη λες τη λέξη οικογένεια, ρε παλικάρι μου. Ξέρεις τι σημαίνει οικογένεια. Οικογένεια σημαίνει οικογένεια. Δηλαδή, φτύνω εγώ, γλύζω ο δοδός μου. Υπάρχει οικογένεια εκεί σε εσάς. Λέω εγώ τώρα. Στείλ το να. Όχι, δεν απάντησε αυτό. Τι στείλει τώρα. Ο ένας ρουφιανεύει τον άλλο. Μέμφεται την οικογένεια του Μετρόπολη. Όχι, σε λέει ότι ρουφιανεύει. Μέμφεται την οικογένεια του Μετρόπολη. Γλύφει το σκύλο του Ανδρώνη για να πάρει αύξηση. Δεν έχει σκύλο Ανδρώνη. Τώρα που δεν έχει σκύλο Ανδρώνη, τι κάνει. Καθαρίζει το σπιτάκι που έμεινε μόνο του. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Σκύτε, αυτό που λέει. Δηλαδή, έλα σε ρε φίλε να πούμε. Καθαρίζει το σπιτάκι. Είναι ικανός. Έχει βρωμίσει ο σκύλος του Ρούντι. Να το κάνουμε μνημόσυνο. Γεια σας. Γιατί το κάνουμε μνημόσυνο, πέθανε. Ο σκύλος, όχι δεν πέθανε. Ζει ο σκύλος. Πού ζει ο σκύλος. Περίμενε φίλε. Πέθανε ο σκύλος. Πέθανε ο σκύλος. Σώφησε. Πέθανε, δεν ψώφησε. Εσύ αψοφίζεις. Χρωστάς 1000 ευρώ και άλλα τόσο βέβαια χτες 2000. Τα βάζεις όλα μαζί ότι ο σκύλος ζει και βασιλεύει. Τι, τον απήγαγες. Βάζεις. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ θα το αποδείξω. Πώς. Βάζεις και τα δύο τα κάνουμε 4. Όχι, δεν τα βάζω. Δεν τα βάζεις. Ο σκύλος. Αν πεθάνει ο σκύλος, μπορεί να κάνω μνημόσυνο. Ό,τι θες κάνω.
Δεν μου το απαγορεύει κανένα. Εσύ πήρε όρκο ότι ψόφισε. Πέθανε, δεν ψόφισε. Εσύ αψοφίζει. Δεν πέθανε ο σκύλο. Ραπτοπουλέ. Ναι, φίλε. Χθε έκανε επική εκπομπή, φίλε. Το βράδυ. Καλύτερε. Το βράδυ. Που έχει κάνει. Το όχι, το μεσημέρι. Τι μια ώρα πριν αρχίσει στο μάτς. Α, για πε. Φίλε, δηλαδή τι τους έχεις κάνει, ρε φίλε, όλους αυτούς που ασχολούνται με αυτό το μόρφωμα, ρε, αυτές τις γλίτσες, δηλαδή. Εσύ τι ομάδα είσαι? Μόρφωμα και γλίτσες. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Εσύ, ΠΑΟΚ. Από πότε, πόσο χρόνο έγινες ΠΑΟΚ? 48. Στα 48 έγινε. 48 χρόνια έγινε σπάω. Έγινε πάω. Ναι, άλλαξε ομάδα, είναι κακό. Όχι, ρωτάω. Πάω στο γήπεδο. Δεν ασχοληθώ με μεταμορφώματα και τσικλίτσες αυτές εδώ πέρα. Πάω στο γήπεδο. Στο γήπεδο πας καθόλου. Τις τούμπας. Φυσικά και δεν πάω, ρε. Πλάκα κάνεις. Αφού είσαι πάω, για να πας, τι πάω. Στο καφενείο πάνω όλα και βάζω. Στον πάω. Στον πάω. Στον πάω, ναι. Ραβδόπουλο, Σάλκα, να την περάσουμε, να ξέρεις, εύκολα. Εντάξει, άμα χτυπήσει τι πλευρέ, γιατί αυτοί παίζουν μόνο με δύο, ενώ εμεί έχουμε τετράδα Μάτο, Λέοβατ, Τζάλμα, Κάμπο, εκεί θα χτυπηθεί όλη η ιστορία. Εύκολα. Εμεί χτυπάμε πτέρυγε και αυτοί μα χτυπάνε στον άξονα. Έτσι θα γίνει το πινκ-πονκ. Άξονα αυτοί, πτέρυγε εμεί. Έτσι. Πάντω, ρε φίλε, περιμένω να πούμε από αυτού εδώ πέρα που ασχολούνται με αυτό το πράγμα που και καλά λέγεται. Ρε, μίλα για την ομάδα. Άστονα, ρε, ό,τι θέλει. Μίλα για την ομάδα. Γιατί με πιάνει το χέρι. Θέλω να μιλήσω λίγο για την ομάδα αυτή που και καλά. Είναι και, πώς το λένε, μια τζατζή και μια σαλάτα και μια τέτοιο. Έχεις, το κάποιο, κάποιο αποθυμένο έχεις από εκεί. Το μυαλό τους είναι στο φαγητό. Έχεις κάποιο αποθυμένο. Το μυαλό τους είναι στο φαγητό. Κάποιο αποθυμένο έχεις από εκεί. Άκου την πέμπτη. Δεν ξέρω αν έχω αποθυμένα. Ναι. Εγώ βλέπω τα αποθυμένα στην πράξη και τα λέω από το για να μιλήσεις. Εγώ, φίλε, δεν κλέβω. Για να μιλήσεις. Δεν κλέβω, λέει. Για να μιλήσεις. Δεν το ξέρω. Τι δεν το ξέρεις. Μπορώ να, εγώ δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Μπορώ να ξέρω αν κλέβει. Αυτό πρέπει να ξέρει με ποιον και μιλά. Γιατί τι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, σε όλου ρωτά το επίδετό του, είπε να τι είμαστε ασφάλεια, είναι εκεί πέρα τι είναι. Όχι, φίλε μου, αλλά προκειμένου. Τότε τυχαία σου. Προκειμένου να μου έρχονται εξώδικοι. Εξώδικοι. Να μου έρχονται μηνύσεις. Ναι. Ιστορίες. Ήρθαν πολλέ. Γιατί εσύ κουστάρει. Τι είπε, να λε ότι. Μόρφωμα, τρώνε. Ποιοι τρώνε. Τι, ποιοι τρώνε. Το φαγητό αυτό λέω. Τζατζίκι σου. Το φαγητό. Εγώ ρωτάω το άλλο λοιπόν, κύριε Κόκκινε. Υπάρχει ένα δημοσιογράφο από αυτό το μόρφωμα. Ο οποίος θα κάνει μήνυση τον κύριο Παπαθανασάκη. Ρωτάω. Γιατί πράγμα να τον κάνει μήνυση. Καλά δεν σας είπε να πούμε. Και πάμε τώρα στους οπαδούς. Υπάρχει δεν απάντησες. Για ποιο λόγο. Δεν απαντάς. Για ποιο λόγο. Δεν απαντάς. Να σου απαντήσω. Για ποιο λόγο τον κάνει μήνυση. Ρωτάω εγώ. Δεν απάντησες. Υπάρχει οπαδός που στείλ τον. Στείλ τον. Ή θα κάνεις διάλογο. Ή αν θες να κάνεις διάλεξη. Θα παίρνεις σε άλλες εκπομπές. Νιώθεις μειονεκτικά. Καθόλου. Σε ρωτάς κάτι και σε απαντάω. Νιώθεις και δεν απαντάς. Εδώ καταρχήν ρωτάμε, δεν ρωτάτε. Ρωτάς, σου απαντάω και γράφεις τα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Γιατί τώρα τον κλείνεις, επειδή μας έκανε εξώδικο. Όχι, γιατί με γράφεις τα παλαιότερα. Γιατί μας έκανε εξώδικο, τον κλείνεις. Όχι, λέει. Θα κάνει κάποιος μήνυση, λέει, στο Παθανασάκη. Ναι, βέβαια. Το ρωτάω, για ποιο λόγο. Ναι, δεν τον αφήνεις. Και με γράφεις τα παλαιότερα. Όχι, λέει άλλο. Από τους οπαδούς αρχίζει. Ρε, το λέω, θα μου πεις για ποιο λόγο πρέπει να. Νομίζω ότι επειδή μας έκανε εξώδικο, τον έκλεισες. Όχι, δεν μας έκανε εξώδικο. Μας έκανε. Α, δεν μας έκανε. Μας έκανε. Δεν μας έκανε. Πάμε επόμενη γραμμή. Λάθος κάνει. Έλα, φίλε. Είσαι εμπαθής μαζί του. Δεν είμαι εμπαθής με κανέναν. Καλημέρα, ναι. Έπεσε στο κέντρο. Πόσοι πέσανε. 7 άτομα. Το κέντρο έπεσε. Ξαναβαράτε. Τι να κάνουμε. Ξαναβαράτε. Συμβαίνει και σε καλύτερες οικογένειες. Ξαναβαράτε. Πόσες, 7. Είναι καταραμένος ο Ιχολίτης. Τρισκατάρατος είσαι. Εγώ με σάβρα, ρε. Γουρσούς λαμά. Γουρσούς λαμά. Πάρτε ρε, για 6-7 λεπτά ακόμα το 90-90. Φέρε 90. Μια φωτογραφία μαζί μου, ρε, με τον πρόεδρο. Μου μπερδεύει τραπέζια. Ποιο πρόεδρο? Ο 598, λέει, με κατηγορεί ότι ήμουν εκεί. Λέει. Για φέρε μια φωτογραφία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Και να φέρε ήτανε. Φέρε φωτογραφία εμένα. Όχι, δεν υπάρχει. Και να ήτανε. Δεν υπάρχει. Είναι μεμπτό. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος ο Άβελ που έβριζε τα τελευταία 2-3 μήνες τον Παπαθανασάκη δικαίως, δεν συνέτρωγε μαζί του όταν τα είχαν καλά. Σαν σήμερα δημιουργήθηκε η ΣΥΑ, θα πας στην εκδήλωση θα κάνω Γρηγόριο. Για ποιο λόγο να πω. Σε βρίζει ο 035 κράτο για σένα. Με βρίζει. Ναι. 0. Α, το πιτσίμι. Πού να ξέρεις αυτή. Ποιος Γιαννιώτης να με τη βγει εμένα, ρε. Πάμε στον κόσμο. Μισό λεπτό. Σε έκανε τα Γιαννιώτη, για πες μας. Το δεξί σου το μπακ. Το αριστερό σου το μπακ. Ο δεξής ο στόπερ, ο αριστερός ο στόπερ και ο τερματοφύλακάς σου σε μια σέντρα που ήταν να την αποκρούσουν και οι τέσσερις, χάθηκε η μπάλα και την έβαλε ο Καρντόσο, ρε ταγάρι Γιαννιώτη. Καλημέρα. Ναι. Μπράβο, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Εγώ είμαι.
Μάλιστα, κύριε, εσείς. Παναθηναϊκός από Ηλιούπολη, Αλέξη. Γεια σου, φίλε Ηλιοπολίτη, που είσαι Βάζελος, Παναθηναϊκός. Ακούμε. Ραπτόπουλε, θα σε πω δύο πράγματα και θα το πιέσω για να σε ακούω. Είσαι 20. Πώς? Πόσο είσαι? 30. Γιατί έγινες Παναθηναϊκός? Έτσι γουστάρι, ρε. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί έμεινα στην Κρήτη, ρε, φίλε Γρηγόρη. Μπράβο. Ευχαριστώ, φίλε μου, γιατί απαντάς κάτι λοιπόν υπεύθυνο και ωραίο. Ευχαριστώ. Ναι. Εσύ γιατί έγινε η Ηρακλής, ρε κόκκινε? Γιατί ήταν η μάνα μου συγχωρεμένη. Α, η μαμά σου ήταν. Σε έκανε η μαμά σου Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Λέγε, ρε, φίλε, ναι. Έχεις ακούσει, γιατί διάβασα ένα μπλοκ εχθές και κάπου πέτυχε το μάτι μου ότι ο Παναθηναϊκός σιγά ενδιαφέρεται για τον Κάτσε. Ναι, ενδιαφέρεται για τον Κάτσε ο Παναθηναϊκός, βεβαίως, και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Εάν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον Κάτσε, το Ζέκα τι θα τον κάνει? Αυτό θα έχει... πήγα να σου πω. Δηλαδή, ναι, και οι δύο μαζί. Δηλαδή. Και οι δύο μαζί. Δεν λες και... ότι ο Ζέκα, ναι, στα τελευταία δύο χρόνια. Τι έχει? Στα μισά παιχνίδια δεν έχει παίξει, προβληματίζει, φίλε, καθόλου. Α, το θέλει by, stand by δηλαδή. Μήπως ο Ζέκα. Η διακοπιά δηλαδή. Όχι. Ναι. Μήπως... δεν το θέλω να τον πάρω μπάγκο όμως. Να τελειώσω. Τον Κάτσε. Ναι. Να τελειώσω. Για τελειώνω. Μήπως ο Ζέκα έχει κάποια προβλήματα τα οποία κάνουν το ιατρικό τίμημα του Παναθηναϊκού να ανησυχεί, οπότε θέλει να έχει έτοιμο backup. Μπορεί. Καλή ερώτηση. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί, ναι, να είναι αυτό και που λέει αλλά... ο φίλος, λέει ότι και οι δυο μαζί δεν ταιριάζουν. Ποιος είπε ότι ταιριάζουν, αλλά για μια ομάδα για τα κυβικά του, που είναι με τα κυβικά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θέλει οπωσδήποτε backup. Ο Παναθηναϊκός, τον Ζέκα και τον Κάτσε, τους θέλει όταν η υπόλοιπη ομάδα είναι μεγάλου επίπεδου. Παίζει το ποδόσφαιρο και το θέλει δύο εξάρια. Και θέλει δύο εξάρια ταχύτατα χαμηλά να κόβουν τις αντεπιθέσεις. Να είναι η ομαδάρα όμως και να θέλει δύο. Για να τρέχουν να κόβουν την κόντρα. Σαν σκυλιά. Αυτό. Και κάτι ακόμα. Για να δημιουργήσουν δεν μπορεί κανένας από τους δύο. Άρα θα έχεις δύο χάφους. Έχουν ένα κακό βέβαια και οι δύο. Τι έχουνε? Και οι δύο είναι. Δεν δημιουργούν. Και οι δύο είναι κοντοί. Είναι και κοντοί. Αυτό έχει σημασία που και δεν δημιουργούν καθόλου. Άλλο να έχει Τζέραρντ και τον άλλον να είναι ψηλά εξάρια, εξαρό, οχτάρια, εξάρια κυρίως. Και άλλο να έχει δύο παίκτες που είναι μόνο εξάρια. Μπράβο, σωστό. Αυτό που λέει, ναι, νομίζω και ότι ο Μπέρκ έχει είναι τελειωμένος, πρέπει να φύγει δηλαδή. Ο Μπέρκ είναι πεσμένος, είναι, ναι, πώς, ναι, το πρέπει, λένε. Φέτος είναι. Μην είσαι άδικος. Από τότε που έγινε. Δεν είμαι άδικος, αυτό δείχνει η εμφάνιση. Δείχνει. Ο Μπέρκ ότι... ξελάσπωσε στην. Αυτό πήγα να σου πω τώρα, Γρηγόρη. Ο Μπέρκ, αυτό που κάνει με δεύτερο η προσπάθεια για να κάνει τον γκολ. Ο παλιός Μπέρκ το κάνει αυτό με την πρώτη. Μία. Μπράβο, μπράβο. Σωστή επισήμανση. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ωραίο, επόμενο. Σωστό. Ναι. Έπεσε. Στον επόμενο. Σωστό, επόμενος, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Γράψτε που λέει τι κάνουμε. Ησυχία, φίλε, καλά, τι είσαι. Είμαι το παλικά εκεί που είχα φέρει εκείνη τη μέρα το πακέτο το βράδυ του Αγίου Νικολάου. Ναι. Θέλω να πω στο φίλο τον Αεξή. Ναι. Χαλάλη του Τζαβέλα. Ναι. Και ταιριάζει πολύ ο MVP στην του ομάδα ΠΑΟΚ, του. Ναι, ο MVP του ΠΑΟΚ, ναι. Ταιριάζει πολύ στην ομάδα του. Γιατί τέτοιοι βλαχόμακες είναι για εξήλες, έτσι. Γιατί ρε φίλε τώρα το κάνεις αυτό πάνω. Ο Τζαβέλας είναι βλαχόμακας για ποιο λόγο? Βλαχόμακας για ποιο τι λόγο? Τι σημαίνει ποδοσφαιρικά, τι σημαίνει, ναι, ο παίκτης που είναι βλαχόμακας? Ότι κάνει βλαχομαγκές χωρίς λόγο, δηλαδή κάνει μαγκές χωρίς να υπάρχει λόγος μέσα στο παιχνίδι, καταλαβες. Μάλιστα. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ο παίχτης ο οποίος κάνει μαγκές μέσα στο παιχνίδι, αλλά είναι πολύ κακός ποδοσφαιρικά και μέσα από τις μαγκές προσπαθεί να κερδίσει τον κόσμο από τσαμπουκαλίκια, μην παίζοντας αυτό που πρέπει να παίξει. Πώς λέγεται? Ψευτόμαγκας. Για τον Καρσία μιλάω. Ψευτόμαγκας, αλλά ο Καρσία δεν ήταν ψευτόμαγκας. Τι ήταν, κανονικός? Ναι. Άμα ήταν μάγκα στο Χαριλάου θα έβγαινε πρώτος, δεν θα έστειλε το γιασεράκι. Τα χαιρετίσματά μου. Φιλιά. Έναν τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Για, ναι, αυτό το ημίωρο. Καλημέρα. Ναι. Πώς το πες? Ναι. Ναι. Παναθηναϊκός θέλω να ρωτήσω, αποκλείσει για το κύπελο? Όχι. Όχι ακόμα. Μας σήμερα παίζει. Έχει ελπίδες δηλαδή? Έχει. Φυσικά. Πάντως, γιατί από τις τέσσερις ομάδες, ας πούμε, που είχε διαφημίσει η Νόβα για να πάρουμε, ας πούμε, αποδικοποιητές. Ήταν ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δίνει κάποια σημάδια έτσι ανάκαμψη, επειδή έκανε μια σοβαρή πρόταση τροπονητή. Θεωρώ δηλαδή ότι οι άλλες τέσσερις ομάδες είναι πολύ κατώτερες του αναμενωμένου. Και είναι ευκαιρία, ας πούμε. Μην ξεχνάς τη φόρμα που διακατέχει την κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ, yeah, δείχνει σιγά-σιγά ότι μπορεί να αποκτήσει φόρμα. Και γιατί το λέω αυτό? Βλέπω κάποιους παίκτες του μεμονωμένα να παίζουν ατομικά καλύτερα, να έχουν καλύτερες ατομικές επιδόσεις.
Και είπαμε ποιοι παίκτες. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία φέτος για τον Αλνατόρε να πούμε και τον Άρη να πάρει το κύπελλο. Ναι. Να γίνει μια απόδειξη. Επειδή έχω ήδη ανάποψη, σε πληροφορώ ναι. ότι μεγάλο κακό θα κάνει στον Άρη αν κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη ζημιά. Και να παρακαλάτε να μην βρεθείτε με τον ΠΑΟΚ εσείς οι Αριανοί, γιατί από το 1970 που πήρατε το κύπελο, όσες φορές βρεθήκατε με τον ΠΑΟΚ, σας έκανε έρωτα ο ΠΑΟΚ στο κύπελο. Και δεν είναι φέτος η χρονιά εκείνη που άρχισε να είναι δυνατός. Είναι ευκαιρία, ξέρεις τι. Επειδή εσύ ξέρεις το παρασκήνιο, ρε φίλε, έχω μάθει ότι ο Μαρινάκης έχει ενοχληθεί, ρε παιδί μου, από το Σαββίδι, το έχει μπει στη μήνα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Και επειδή, ας πούμε, υπάρχει λογική του διέτη. Όταν τρώγανε γαρίδες μαζί πριν από κάνα χρόνο. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή στο επίπεδο που είναι. Στραβώνει άλλο τον άλλο. Γίνεται, επειδή ρε παιδί μου υπάρχει λογική του Διέργη Βασίλευε, δηλαδή δεν συμφέρει του Μαρινάκη να έχει μια ομάδα. Εσύ τι περιμένεις από το Μαρινάκη να δυναμώσεις, για να καταλάβω. Όχι. Ο Μαρινάκης έχω μάθει, έτσι το παρασκήνιο τώρα, δεν ξέρω τι σου λένε σε ένα παρασκήνιο. Παρακαλώ να ακούσω, να ακούσω την άποψη. Ότι θέλει να πάρει ο Άρης σε ένα κύπελο για να αποκτήσει νέους πελάτες και να υπάρχει μια. Τότε είναι ευκαιρία να δώσει κανένα φράγκο ο Μαρινάκης να πληρωθούν τα Χριστούγεννα οι παίκτες σου. Και αυτό, και αυτό. Ναι. Γιατί μαθαίνω, λέω, ότι πάνε εκεί του Καρυπίδη οι εργαζόμενοι έξω εκεί από το συνδικητήριο και διαμαρτύρονται. Θα πάει και ο Τάτος σε λίγο μαζί με τους εργαζόμενους. Ναι. Ναι, θα πάει και ο Τάτος μαζί με τον άλλο, με τον Μπαργκάν. Ναι, έτσι, έτσι μαθαίνω. Να πληρωθεί και ο Τάτος να πάρει και άλλη το κύπελλο να πούμε. Λέγε. Λέγε. Άντε, να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Λέγε. Α1 ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι. Αν έχεις ενημερωθεί για τα προγράμματα που αν δεν έχετε ενημερωθεί όχι. για τα προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, αν είσαι άνεργος πτυχιούχος ΑΕΗ ή ΤΕΗ, αν είσαι άνεργος χωρίς πτυχίο, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%, σωστά ακούτε, το 100% του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Έχεις μικρή επιχείρηση και θες μηχανήματα εξοπλισμών και άλλα, το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί μέχρι 50%. Γνωρίζω ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει επιδοτήσεις έως 55% για πολλούς τομείς της οικονομίας. Ενημερώσου, είναι ευκαιρία ζωής. Οι προθεσμίες λήγουν σύντομα. Στείλε SMS α02 κενό ΕΣΠΑ ονοματεπώνυμο στο 54-344 και ο δικός μας άνθρωπος θα επικοινωνήσει μαζί σου. Ενημερώσου, γιατί τώρα είναι ευκαιρία ζωής πριν λήξουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δηλαδή άσπρες κάλτσες δεν φόρεσες ποτέ με σκαρπίνες. Διάλειμμα. Διάλειμμα, ε. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Πίσω στα καλύτερα μας χρόνια. Πίσω στην εποχή της αθωότητας. Πίσω στα θρυλικά 60's.
Το πρώτο μας πάρτι στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι πιο γνωστές και αγαπημένες φωνές των 60's συνεχίζουν με επιτυχία και ανεβασμένη διάθεση για 8 ακόμη παραστάσεις. Δάκης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορντανέλη. Μια μουσική υπερπαραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα με τραγούδια που κέρδισαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Συμμετέχουν Δημήτρης Κοριαλάς και Εβελίνα Νικόλιζα. Το πρώτο μας πάρτι. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 17 Δεκεμβρίου. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Sports και στο Viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αυτή η μελωδία πόσα μου θυμίζει. Κάθε φορά που ακούω αυτή τη μελωδία, θυμάμαι. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Εσύ πήρες μέρος. Οι πρώτοι τυχεροί κέρδισαν κινητά, tablets, διήμερες αποδράσεις, πακέτα μασάζ, γυαλιά ηλίου και επώνυμα παπούτσια. Αν και εσύ το μόνο που θυμάσαι είναι ο αριθμός που κρύβεται πίσω από τον ήχο, μπες στη σελίδα μας στο Facebook, βρες τον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και συμπλήρωσε το ζητούμενο αριθμό για να κερδίσεις πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 3.500 ευρώ. Παίξε τον αριθμό αυτόν. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Περίμενες ότι θα σου συνέβαινε? Νόμιζες ότι ήσουν προετοιμασμένος για μια τέτοια απώλεια? Αλλά όχι, 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 τόσο χαμένο μαλλί. Πώς να το ξεπεράσεις? Σιγάρε, φίλε μου, με εμφύτευση. Μεταμόσχευση μαλλιών Medi-High και αξεπέραστο είναι μόνο το αποτέλεσμα. Εγγυημένα και ευρωπαϊκά. Medi-High. Ενημερώσου τώρα για την προσφορά των 400 ευρώ στο τηλέφωνο 2310-900-365. Medi-High. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί Standard φοράω στο αυτοκίνητο, Standard και στο μηχανάκι. Standard και στο UPS, αλλά και παντού Standard θα φοράω. Γιατί? Γιατί Standard φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή Standard φοράει. Standard. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Χειμώνας ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα αγνά όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου.
του. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Και φέτος επιλέξατε επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές Ξουλόγης. Καινούργιες ή διαλογής. Και φέτος επιλέξατε ευκαιρίες από την Group Ξουλόγης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας υποσχεθούμε ότι και το 2017 θα είμαστε κοντά σας με τις ίδιες τιμές και την ίδια συνέπεια. Η Group Ξουλόγης στην Άνω Τούμπα και στον Εύωσμο σας εύχεται χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Το Μετρόπολης 95,5 και η Νεράιδα διοργανώνουν ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν αγάπης. Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά. Στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5. Ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 και δηλώστε τα στοιχεία σας. Γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν μεταφορά για όλους. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι το 23, 10 και τα 3 εντάρια είναι δικά. Σε 9.55 κενό το μήνυμά σου στο 54.3.40. Αλφα μη ένα κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54.3.44 ή σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54.3.44. Αν θέλετε να κερδίσετε τα 13 βάουτσερ που δίνουμε, τα 13 εισιτήρια όπως θέλετε. Εισιτήρια ρε, βάουτσερ. Δεν τα καταλαβαίνετε. Βάουτσερ. Τα λέμε βάουτσερ για τον εξής λόγο. Yeah. Για πει κανένα 60 χρονών, βάουτσερ θα πει τι είναι αυτό εδώ. Τα λέμε εστιατόριο. Βάουτσερ για τον πάρα πολύ απλό λόγο. Για ποιο λόγο? Που λέει ότι τα παιδιά, οι φίλοι, οι φίλες που θα τα κερδίσουν και είναι διπλά. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να πάνε σήμερα ή αύριο. Όσες μέρες προβάλλεται το κειμενό το οποίο είναι για τον ΠΑΟ, μπορούν να πάνε, να πάνε στον Κισέ, να το δώσουν και να ανταλλάξουν το βάουτσερ με εισιτήριο εκείνη τη ημέρα. Κατάλαβες? Εγώ να κατάλαβα. Πού να κατάλαβα. Αλλά σε ακούει και κάποιοι που δεν ξέρουν τι το βάουτσερ. Είναι τόσο εκλεπτισμένοι σαν και εσένα οι άνθρωποι. Κατάλαβε. Είναι σαν και εσένα. Μπορεί να σε ακούει κανένα Αλβανό που ήρθε τώρα από τα Τύρανα. Μπορεί να έρθει κανένα, ξέρω εγώ, τζιχαντιστή που να είναι παοξή και να θέλει να δει. Τι να σε πω, ρε φίλε. Έχει ο Πάοκ τζιχαντιστή. Εγώ αν ήμουν Πάοκ τώρα και με έλεγε τζιχαντιστή. Όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι Πάοκ, Βλάχο. Όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι Πάοκ. Οι Σύριοι Πάοκ γίνανε. Με αυτά που βγάζαμε λεφτά δεκαετία. Οι Σουμέροι και οι Αρμένοι. Όλοι γίναν ΠΑΟΚ. Στα γεράματα. Το Ποκολόκο ΠΑΟΚ έγινε. Πού είναι μαύρο. Στα γεράματα ξύπνησε. Για ποιο λόγο έγινε ΠΑΟΚ ο Ποκολόκο? Γιατί είναι μαύρο, ρε. Κάνει λάθο. Γιατί? Έχει συγκεκριμένο παίκτη που θαύμαζε. Ποιο θαύμαζε? Το Mike Small. Το Mike... Είναι χρόνια. Το Mike Small θαύμαζε. Το Mike Small θαύμαζε. Τον οποίο... Αλλά δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον Πασκάλι. Δηλαδή έγινε, θαύμαζε το Mike Small. Στον Πασκάλι τα κοιτάζει, αντί να κοιτάξει το κεφάλι, κοιτά άλλα πράγματα. Πάμε στον κόλπο. Μισό λεπτό ρε κόκκινε εσύ με τον καλόγερο να μου σου έκανε την πλάτη με τον Μούση. Άσε τώρα. Δηλαδή ήταν θαυμαστή του Mike Small. Έτσι. Τον οποίο για να μην τον πληρώσει ο Πάοκ, έστειλε τη θύρα 4 τον πλανήτη. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, μάλιστα. Μου έχει πει ότι γούσταρ τον Πάοκ από τότε. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Και έγινε Πάοκ για τον Mike Small. Έλα ρε, μιλάς και πέφτουν οι γραμμές, δύο μήνανε μόνο. Άιντε. Καμία. Οι υπόλοιποι μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε κύριε. Τον Βορατόπουλο τον ομίσω. Ναι κύριε, εδώ είμαστε. Ναι. Ραπ καταρχήν να σου πω ότι ακούω από το Σκάν όταν ήσουν. Σκάν. Ναι, ναι, δεν ήσουν στο Σκάν κάποτε. Κάποτε. Κάποτε, μπράβο. Έπεσε ένα αεροπλάνο στα Πιέρια Όρη. Τα Πασοκο κανάλια κρατήθηκαν και το Σκάν έκλεισε. Ναι. Και χάθηκε. Ναι. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Ότι οι παίχτες του Άρη να πλήρωτε, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Έχουν να παίρνουν λεφτά. Ναι. Του ΠΑΟΚ είναι. Του ΠΑΟΚ αν είναι καμιά 10 μέρες καθυστέρηση. 12. Μα του Άρη πόσο είναι. Να ρωτήσεις, ρωτήσεις τον Παυλίδη, ο οποίος με κραυγές απόγνωσης δήλωσε χθες ότι ελπίζω τα Χριστούγεννα να μην μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει έτσι ο πρόεδρος. Πάντως ότι έχεις πει από το καλοκαίρι πέσει έξω, έτσι, για τον Άρη. Σε τι έπεσα έξω δηλαδή? Σε ότι δεν θα πάρει αδειοδότηση, σε ότι θα φύγει ο Καρυπίδης, σε ότι θα φύγουν οι παίκτες. Σε ότι δεν θα γίνει ΠΑΕ.
Ναι, ότι δεν θα γίνει ΠΑΕ, όλα τα έχεις πει. Δεν έμεινε και κάτι που ναι, πού θες να καταλήξεις, τώρα, να καταλήξω. Λες ότι ας πούμε είναι όλα καλά πληρωμένα και εγώ λέω το αντίθετο. Όχι, ότι ό,τι λες δεν βγαίνει, λέω. Μακάρι. Άρα θα πληρωθούν το Δεκέμβριο. Ναι, εντάξει. Έτσι πιστεύω. Ότι έχεις πει ως τώρα δεν βγήκε. Δεύτερο. Με τον Αριανό τα έχεις με τους Αριανούς. Εγώ Αριανός είμαι, έτσι. Τα έχεις με τους Αριανούς. Οι Αριανοί, οι Βρωμιάριδες, οι κλέφτες ή έτσι αλλιώς, έτσι ναι. Μάλιστα. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί χρωστάμε, γιατί. Εσύ γιατί λες. Εσύ γιατί λες. Θα σου πω γιατί. Μια ομάδα η οποία διοικείται από παράγοντες και δεν πάει καλά. Βρίζουμε τους παράγοντες. Σωστό. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Μια ομάδα που διοικείται από οπαδούς που έγιναν παράγοντες, ποιους να βρίσουμε. Τους οπαδούς που γίναν παράγοντες. Αυτούς ακριβώς. Πολύ ωραία. Αυτούς να βρίσεις. Το κοινό δεν το βρίζω εγώ το μέσο Αριανό που υποστηρίζει την ομάδα. Εγώ λέω για αυτούς που έχουν εμπλακεί. Εσύ πού εμπλέκεσαι. Ωραία. Εγώ να σου πω ότι όπου δεν εμπλέκομαι. Εγώ ούτε παράγοντας. Εμπλέκεσαι εσύ σαν παράγοντας, σαν οπαδός που χώθηκες μέσα. Εγώ... Άρα λοιπόν, μαζί δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Οι Αριανοί αφήσανε φέσκια και χρέη, έτσι. Ναι. Συμφωνώ και μαζί σου και να πάνε στον Αγύριστο. Ναι. Οι Παοκτσίδες πριν τον Τσαβίδη ναι. αφήσαν χρέη, όχι. Αν είχαν, λέει. Να βρίζει στους Παοκτσίδες. Πώς. Το Ζαγοράκι και το Βρίζα του άφησα δηλαδή ήσυχου. Όποτε ακού, όποτε το Βιολίδη και τον αυτό να. Συγγνώμη, το Ζαγοράκι εδώ και τον αφήσαμε ήσυχο για τα χρέη του ΠΑΟΚ. Να τους λες βρωμιάριδες και κλέφτες όπως λες Αριανούς τότε. Και αυτούς. Μα ο Ζαγοράκης. Μα ο Ζαγοράκης. Αεκτσής είναι φίλε. Αεκτσής. Ο Βρίζας είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Γιδόπουλος ήταν Πασόκ. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκανε και φάγανε μαρούλι να πούμε δεν ήταν παοξίδες. Με τους οπαδούς κάνανε. Με τον ο Πατατούδης ας πούμε. Πώς είπατε. Με τους οπαδούς πλάτες είχαν. Οι οπαδοί που μπαίνανε τζάμπα επί Ζαγοράκη το λέγαμε. Πηδάν τα κάγκελα. Για το Βιολίδι τα είπαμε. Τι να πούμε άλλο δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο κάναμε άλλο στον Άρη και άλλο στον ΠΑΟΚ. Μα τον ΠΑΟΚ τον διοίκησαν παράγοντες. Ρε φίλε, ο Άρης μοιάζει με το Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Την παίρνουμε την εξουσία, φάτινα Έλληνα να πούμε. Ίδιο πράγμα είναι ο Άρης. Παράγοντα, θεωρείς ο Ζαγοράκη. Εσύ τι λες, δεν ήταν. Δεν ήταν παράγοντας. Δεν ξέρω. Τι γνώμη σου ρε φίλε. Δεν το χρησιμοποίησε ο γούμενος. Παράγοντας ήταν και ο Αθανασιάδης τότε και ο δεν ξέρω εγώ ποιος ήταν. Και αυτοί ήταν για πάρα. Αυτοί ήταν, αυτούς είχαμε. Ωραία, άρα θα κάνεις διαχωρισμό από σήμερα και μπρος και θα λες αυτοί που ήταν πάνω και όχι οι Αριανοί που δεν τους διώξατε, που δεν κάνετε, που λες γιατί αυτό λες. Ναι, εσείς που δεν τους διώξατε και κάνατε, βάλατε πλάτη. Ήσασταν κότες, λες. Ήσασταν κότες, ναι, αυτό λέω, ναι. Μπράβο, άρα και οι Παοξίδες ήταν κότες που διώξαν τους Αγοράκι. Θα το λες και αυτό. Εντάξει, φίλε. Να είσαι καλά. Okay. Όχι, όχι, και για να τελειώσω. Φίλε, μιλάς 5 λεπτά. Άστο να μιλήσεις. Αυτοί που είναι εκατομμύρια, όχι, άστο να το πω. Κάτσε. Αυτοί που είναι εκατομμύρια και έχουν. Εκατομμύρια παντού, 4-5 στην Ελλάδα και άλλα 4-5 αλλού και είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα. Όταν παίξαμε εμείς τελικό, παίζαμε που μία εισιτήριο και αυτοί δεν τελειώσαν τα εισιτήρια και τρία πούλμα τους πήγαν στην Αθήνα. Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Αγόρινα μου. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Είναι αλήθεια. Άρα, μπράβο. Ό,τι είναι αλήθεια λέγεται. Βέβαια. Σε χαιρετώ. Για χαρά. Χανιά Πλατανιάς 1-2. Καλυθέα Πανετολικός 0-4. Παναθηναϊκός Ατρόμητος 0-2. Όλα αυτά είναι λίγο πριν το ημίχρονο. Και αργότερα έχει 5 κάρτα ο Ανεγέννης Καρδίτσας Κέρκυρα, Λαμία ΑΕΚ. Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής, φίλε μου. Ναι. Ναι. Δεν θα χάσουμε να τα δούμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Αντώνης είναι το όνομά μου. Γεια σου Αντώνη. Λογικά 2-2 Αριανούς δεν θα είχες. Θυμάμαι, αποκλείεται να είχες. Να, μπορεί να έχεις καιρό τέλος πάντων. 3-3 Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, ναι. 2-2. Αριανούς λίγο δύσκολο. Όχι. Λοιπόν, ο τρόπος που χαρακτηρίζει τους Αριανούς, ό,τι και να έχουν κάνει, είναι εντελώς λάθος γιατί το κάνεις μονόπλευρο. Ναι. Το κάνεις μόνο για τους Αριανούς. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Έχετε βγει και έχετε πει ποτέ ότι τα πρώτα ξέρεις χρόνια γιατί, του Σαββίδη... Στάσου λίγο. Ένα λεπτό. Στήθηκε μια ωραία ιστορία στον Άρη για να πάρει την εξουσία... Ένας σύνδεσμος με τους παράγοντες που προμοτάριζε. Ένα άλλο αυτό. Περίμενε, παιδί, είναι κατακριτέο. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ανάκαμψη του Άρη να περάσει ο Άρης στα καλά χέρια. Και ο Άρης διαλύθηκε. Θέλετε να μιλάμε ο με Άρης καλά λόγια.
Τι θέλεις να πούμε δηλαδή? Ωραία. Ότι ο Άρης πήγε γάμα εθνική και ο Κοτομινάς, ας πούμε. Τα ίδια λόγια λοιπόν, ναι. Συγγνώμη γιατί ο χρόνος ο δικός είναι λίγος, ενώ ο δικός σας είναι περισσότερο. Ναι, ναι. Τα ναι. ίδια λόγια λοιπόν. Θα πρέπει να λες και για τους παοξίδες που άφησαν 2-3 ανθρώπους να διοικήσουν με τα χρέη τα παγωμένα και με τα χρέη, τα πόσα εκατομμύρια χρέη τέλος πάντων που υπήρχαν για τη χρονιά που δεν έπρεπε να πάρουν άδεια και πήρανε σε πρωτόδικη, σε πρωτόδικη φάση ήταν ότι δεν παίρνει και μετά πήρε με το δάνειο του Ιβάν. Θα πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε έτσι όπως είναι για όλους. Όπως επίσης, και θα το πω αυτό και θα κλείσω, τα πρώτα χρόνια του Ιβάν ο ισολογισμός ήταν 5 με 5,5 εκατομμύρια αρνητικός, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι κανείς να τα λέει όλα αυτά. Λοιπόν, και κλείνοντας θέλω να πω, να αφήσουμε λίγο τον Άρη να πάρει τα πάνω του. Είμαστε με τον Καρυπίδη και με τον Λάσκαρ, είμαστε αριανοί και όλα θα πάνε τέλεια. Και το τι θα κάνετε εσείς στα ραδιόφωνα που αβαντάρετε τους άλλους, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Απλά μη χαρακτηρίζετε μόνο τη μία πλευρά. Και όσο λες τις άλλες. Θεωρείς ότι είναι... Αυτά, την καλησπέρα μου. Γεια σας. Θεωρεί ότι είναι μονόπλευρη η κριτική. Να τη μεριά σου. Ξεχνάει τον Ραπτόπουλο και τον Καμόρα τι έχουν πει για τους παράγοντες του ΠΑΟΚ και πόσο μας αγαπάνε οι παράγοντες του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα τον Καμόρα και τον Ραπτόπουλο. Ιδιαίτερα τον Καμόρα και τον Ραπτόπουλο. Αυτό προς τους αριανούς. Επόμενη γραμμή. Ολυμπιακός Ηρακλής 1-1 στα σετ, 21-17. Στο τρίτο. Μην πηδάς την κουβέντα ρε κόκκινε μετά, ναι. μετά σετ. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Γιατί δεν λες τον Αρνόν αυτό που λέει. Είναι δυνατόν να συγκρίνει το σεξ σου με το Everest. Ποιος είναι το Everest? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι το Everest. Άμα εσύ είσαι το Everest ρε φίλε. Τι είναι. Και λίγα τους λέει ο Ραπτόπουλος τους λέει βρωμιάριδες. Γιατί όταν ένας πρώην βρωμιάρης θα το ΠΑΟΚΤΗ πάει και δίνει 10 μισό μπραφ. Και ο άλλος ακόμη χρωστάει με πόσα άρθρα και με πόσα διαγραφές και εσύ ρε νεόπουλητε πότε έκανες τελευταία φορά μπάνιο? Ορίστε. Εσύ ρε νεόπουλητε πότε έκανες τελευταία φορά μπάνιο? Εγώ και... κόκκινε το νερό που εγώ κόκκινε το λογαριασμό πληρώνω στο νερό, εσύ ζεις. Όχι ρε εσύ. Και τι κάνει, πισίνα έχει σπίτι σου. Κατάλαβε τι σου λέω τώρα. Πισίνα έχει σπίτι σου. Άκου τι σου λέει χρωστά στο καφτατζόγλιο στο μυθιτζί. Έχω πει πάρα πολλές φορές, αν δεν ξέρεις ποιος μιλάει πίσω από το σύρμα δεν θα μαγγίζει. Γιατί ρε φορτώνησες, δεν κατάλαβα. Πες το τα φίλε. Φορτώνω γιατί μου λες πότε έκανες τελευταία καμπάνιο. Ναι, μα λες το βρωμιάρι τον Αριανό, γιατί. Μεταφορικά το λέει φίλε. Σου εξήγησα γιατί. Όχι φίλε, συγγνώμη, παρεξήγηση. Το βρωμιάρι το λέει μεταφορικά, όχι... Και δεν πρόσεξες αυτό που σου είπα, ότι και εγώ πρώην βρωμιάρης ήμουνα. Ναι. Αλλά όταν έχεις ένα πρόεδρο πάει δίνει 10 μισό με την κρίση, που οι περισσότεροι δουλεύουν για 400 ευρώ το μήνα... Μάγκας είναι. Αν μη τι άλλο πρέπει να το σεβαστείς. Ναι, αλλά οι πρώτοι που το είπαμε είμαστε, μην είσαι άδικος. Και το σέβονται και οι παοξίδες, άκου εδώ, και οι παοξίδες τον σέβονται... παρά την αμπαλοσύνη του Ιβάν και παρά τις, ναι, τα λάθη που κάνει. Γιατί εκτιμάνε ότι τουλάχιστον τους έκανε νοικοκύρη. Τα σκάει, τα σκάει. Εννοείται ρε φίλε. Σωστό. Εγώ τώρα άμα παντρευτώ μια γυναίκα που γίνεται εκατομμύρια και δεν θέλει να κάνει παστρίξιο να με πειράξει. Άμα δεν την έχεις παντρευτεί, κάνε το γρηγορό, το γρηγορό το δυνατό. Άσε, γεια σας παιδιά. Γεια χαρά. Με το βρωμόσυλο. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Εσύ φίλε. Και εγώ άμα παντρευτώ μια γυναίκα και ποια θα σε πάρει γερομπισμίκη? Ποια θα σε πάρει εσένα ρε γερομπισμίκη? Ποια θα σε πάρει εσένα ρε γερομπισμίκη? Άμα έχει λεφτά θα με... ακούει η κυρατασία από μέσα και θα σου φέρει κάτι γάλι στο κεφάλι. Λοιπόν, τι πάθενε αυτή η Αριανή ρε? Γεργιανή. Ναι, σαν τα γεωβαρνάκια που δεν πρώτη στη βαθμολογία. Εγώ μετά από αυτό είμαι σίγουρος, το υπόγειο ζει ακόμα. Ναι, ναι. Προκληθήκατε, εντάξει. Συμφωνείς. Βέβαια. Ζήσαμε έτσι στιγμιές δόξης. Αυτό που λέει. Λέγε. Προχθές έκανες μια αδικία. Εγώ. Μόνο προχθές. Κάποιος σε ρώτησε ποια είναι πιο βαριά η φανέλα. Ναι. Είπες Ολυμπιακός. Έτσι. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός. Μετράει τίτλους. Σιγά. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός, τι έχει παραπάνω. Γιατί έχει φτάσει τελικό. Ποιο? Που το αγόρασε η Χούντα. Ούτσενα, ούτσενα. Ούτσενα, περίμενε. Ναι. Δεν το γουστάρεις ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε εγώ. Ναι, ναι. Ούτε τον Παναθηναϊκό. Μαρινάκης ούτε έπρεπε. Ρωτάω όμως, περίμενε. Ναι. Άσε τι γουστάρουμε και δεν γουστάρουμε. Ναι. Λοιπόν, άσε πώς θα πήρε τα πρωταθλήματα. Όταν βλέπεις και έχεις σαν μέτρο σύγκρισης, δεν λες τίτλοι, πρωταθλήματα, κύπελα, κόσμο. Ευρώπη, κόσμο. Ευρώπη. Εξουσία. Λοιπόν,
Τι, δεν πήρε τίτλο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη? Δεν μου λες, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός που κάποτε λέγαμε είναι Ευρωπαίος, το έχει κόψει το ευρώ. Συγγνώμη. Το έχει κόψει το στην Ευρώπη. Πιο βαριά φανέλα στο μπάσκετ ποιος έχει, ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Για μένα. Πλέον. Για πλέον. Και... αυτό δεν κάνει λιγότερο βαριά του Άρη. Όχι, αλλά είναι πιο ούτε βαριά. Ούτε λιγότερο βαριά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Ηρακλή στο μπάσκετ. Τέλος πάντων, αλλά εγώ κατά τη γνώμη μου είναι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχεις τη δική, έφυγες, έχεις τη δική σου γνώμη. Θα τους πάρουμε όλες από δύο λεπτά. Πάμε όσοι είναι στην γραμμή. Τι έγινε, παζίζει για μένα. Αυτό θα το πω. Γίνα μη σηκώμη. Ναι, μωρή μέρη μεταξά. Βλαμμένε. Μέρη μεταξά. Ναι. Τσου, τσου, τσου. Έλα. Λέγε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ραπτόπουλε, για να κάνουμε λίγο, για να θυμίσω λίγο στον Αριανό, ναι, που μίλησε για παγωμένα χρέη. Έτσι. Και για τα 5,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Του Ιβάν. Ναι. Τα 5,5 εκατομμύρια ο Ιβάν δεν πλήρωσε μόνο 1500. Πλήρωσε και τα 5,5 που ήταν μείον την πρώτη χρονιά επί εποχή Ζαγοράκη. Άρα πλήρωσε. Η Βιερίνια μεταγραφή, θυμάσαι, που πουλήθηκε και δόθηκε ένα ποσό στη ΦΑΕ. Δόθηκε και πήγανε μετά δόσεις και δεσμευτήκανε περιουσίες Ζαγοράκη Βρίζα. Αποδεσμευτήκανε μετά οι περιουσίες, γιατί πλήρωσε άλλα 4.200 αυτά που λέει τα 5 εκατομμύρια ο φίλος Αριανός. Άμα δεν ήταν ο Ιβάν δηλαδή. Ναι, ακόμα δεσμευμένες θα ήταν περιουσίες Ζαγοράκη Βρίζα. Α, μπράβο. Εντάξει, άρα δεν πλήρωσε 1500, παραπάνω. 15. Παραπάνω, ναι. Και για να πούμε τώρα για τα παγωμένα, που στο έχω ξαναπεί. Παγωμένα στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχαν ποτέ. Υπήρχαν δεδικασμένα στο δικαστήριο, σε δίκες. Στις οποίες όμως, πες μου εσύ, ποιος Αριανός έκανε μήνυση της χι διοικήσης για να μην πέσει ο Άρης. Κανένας. Κανένας. Στον ΠΑΟΚ έκανε ο Μόκας. Πες μου πότε, ποιοι πρόεδροι καταδικαστήκανε. 10 χρόνια Πατατούδης, έτσι, και 3 χρόνια γούμενος, για 800 χιλιάρικα. Πάντως εδώ και Αριανός... Και να σου πω και κάτι, ναι, η ημερομηνία που πληρώθηκε το ποσό τα 1500 το Σαββίδι, εκείνο το καλοκαίρι ήταν καταλυτική, γιατί τελειώναν αυτοί τα δικαστήρια. Κατάλαβες, και έπεφτε ο ΠΑΟΚ εάν δεν πληρώσε ο Σαββίδης. Γιατί, τι είπε ο Σαββίδης? Ή σας πάω γάμα εθνική ή πληρώνω. Πλήρωσε και μας κράτησε. Αλλά πλήρωσε. Γιατί δεδικασμένο θα υπήρχε εάν κάποιος Αριανός έκανε μήνυση τότε διοικήσεις και ερχόταν κάποιος μπακέτος και πλήρωνε για τον Άρη, δεν θα έπεφτε ποτέ. Αυτά για την αλήθεια, γιατί δεν μιλάμε μεθά, λέμε με ντοκουμέντα τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Επόμενος κύριος. Παρακαλώ. Μάλιστα. Πέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι, ακούγομαι. Μάλιστα, κύριε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ησυχία, καλά εσείς. Να απαντήσω λίγο στους φίλους Αριανούς που βγήκανε και κλαίγανε εκεί πέρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, λένε οι Αριανοί ότι ο ΠΑΟΚ έχει την εύνοια από τα ραδιόφωνα, από τους πολιτικούς και γενικά έχει την εύνοια, έτσι. Ποιο θα ευνοήσουν, ρε παιδιά, θα ευνοήσουν τη μεγαλύτερη ομάδα? Ο Αριανός υποτίθεται πήρε πόσους τίτλους στο μπάσκετ. Γήπεδο σε ποιον φτιάξανε? Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δεν φτιάξανε. Άμα κινούνταν, να σου πω λίγο κάτι, περίμενε. Κάτσε. Μία άνω τελεία. Να τελειώσω. Θα σε αφήσω. Θα σου δώσω. Μην τελειώνει η εκπομπή. Κάνανε βλακεία οι άνθρωποι του Άρη που δεν φροντίζανε για το γήπεδο. Μαζί με. Δεν είναι αν κάνανε βλακεία ή δεν κάνανε βλακεία. Προχώρα. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία γιατί να δώσει τον Άρη γήπεδο αφού ξέρει του ψήφου να του πάρει του παοξίδε. Σωστό. Και γιατί να δώσει πρωτάθλημα. Και γιατί έπρεπε να κάνει και η πολιτεία τον ΠΑΟΚ και όχι τον Ολυμπιακό. Με το ίδιο σκεπτικό. Να παίρνει τα σφυρίκια. Με το ίδιο σκεπτικό, ναι. Άμα πληρώσει τώρα ο Σαββίδης και πάρει 5. Μ' αρέσει που είσαι καπιταλιστής. Ναι. Συνέχισε. Τι θα είμαι, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Δηλαδή, δεν θα μιλάμε ρομαντικά. Ο Αριανός λείπει. Μ' αρέσει. Τρία χρόνια από τη Β' και 2 χρόνια στη Γ'. Στο μπάσκετ έχει να δει χαρά από τότε που παίζει ο Γκάλης. Πώς είναι μεγάλη ομάδα? Τώρα, επειδή κάναν το χ στο κύπελο και πιστεύω ότι θα πέσουν με τον ΠΑΟΚ, αρχίσαν και βγάζουν γλώσσα. Εσύ τι χαρά πήρες, ρε φίλε? Πώς δεν πήρε? Ευρώπες. Εγώ χαίρομαι που ασχολούνται όλοι με τον ΠΑΟΚ. Και χαίρομαι να κλαίτε έτσι όλοι στα ραδιόφωνα. Να κλαίμε όλοι. Ποιοι κλαίμε, ρε? Ναι. Δεν κλαίς, μπορεί βρωμόγρια. Δεν κλαίτε. Ο Σαββίδης, κι αν δεν ήταν ο Σαββίδης, ο Σαββίδης που θα πάει, ρε φίλε, επιχειρηματίας είναι. Στον ισχυρό, ποιος έχει πολύ κόσμο? Ο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ θα μπορέσω, ρε φίλε, να πάω να επενδύσω και να πάρω και 5 δουλειές γύρω-γύρω. Το 2000
το 2000, έλεγε ναι. Παρακαλούσε το Μυτιλινέο να πάει στον ΠΑΟΚ και ήρθε στον Ηρακλή, τα ξέχασε. Άστα είναι τα 2000. Ναι, δεν μου λες Κόκκινε, Γρηγόρη, ο Μυτιλινέο δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ήρθε γιατί ΠΑΟΚ. Οικειότητες τώρα. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ εκεί την εποχή και δεν ξέρω, εσύ δεν ρωτάω. Εγώ δεν γνωρίζω. Εσύ ήσουν δημοσιογράφος, εσύ τα ξέρεις αυτά καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι λέω, ομάδα είναι. Με πολιτική παρέμβαση ήρθε. Ποιος? Με πολιτική παρέμβαση ότι ήρθε στον Ηρακλή. Ναι. Γιατί θα είχε μεγάλο όφελος. Από τον Ηρακλή. Ρε φίλε, αυτά που μπορώ να πω τα λέω. Εντάξει, ωραία. Τι να πήρε το Χαϊβάνι. Είναι με σαφή. Έδιωξαν τον καλύτερο παράγοντα του Ηρακλή για να φέρουν αυτό το Γιάνκο Δράκο που τους κατέστρεψε. Δηλαδή δεν σου μιλάω Παντελονέδο. Σου λέω ότι ο άνθρωπος αυτός. Δεν ήρθε με το αζήμιο του. Ναι, κονόμησα. Άμα είναι, άρα και εγώ λέω ότι με πολιτική παρέμβαση ήρθε και ο πρόεδρός σας ο Παπαθανασάκης από τον Καναδά. Τι, έτσι δεν πάει. Τι ήρθε, επειδή αγάπησε τον Ηρακλή. Τον αγάπησε. Δεν το πιάσες φίλε. Άλλη ώρα. Άλλη ώρα. Καλώς. Τελευταίος για το επόμενο, ναι. Έλα. Στο θέμα, Κώστα. Ναι. Στο θέμα του ξεχρεώματος του ΠΑΟΚ υπάρχει μία γλύκα, υπάρχει μία πίκρα. Η γλύκα είναι ότι όντως δόθηκαν 1800 στην εφορία για να ξεχρεωθεί ο ΠΑΟΚ. Η πίκρα είναι ότι τα 1800 ο ΠΑΟΚ τα χρωστάει σε μία εταιρεία. Στο Σαββίδι την εταιρεία. Δεν το ξέρουμε ποια είναι η εταιρεία. Στα χρωστάει σε κάποια εταιρεία. Ωραία, σε ιδιώτη. Εάν κάποτε ο ΠΑΟΚ θέλει να απεγκλωβιστεί σαν σύλλογος από κάποιον κύριο που ονομάζεται Σαββίδη ή ο Πρέπει να τα πληρώσει αυτά με τόκο. Πρέπει κάποιο επιχειρηματία να τόκο. Πάρει σωστό, το ΠΑΟΚ ναι. Να δώσει τα 1800 ναι, με ένα ελάχιστο τόκο συγχωρείς. Ναι. Αυτό να το επαναλαμβάνετε πάντα σε όλους όσους το αναφέρουν. Ναι. Δεν έβγαλε από το παντελόνι τον κύριο Σαββίδη 1800 και δηλαδή τα μπορεί ο πρόεδρος κάποια στιγμή να ζητήσει ναι. Τα 11. Ναι. Πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Οποιοδήποτε η εταιρεία αυτή που λέτε, όταν θέλει κάποιο να αγοράσει τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ποιο ή οτιδήποτε και αν συμβεί, ο ΠΑΟΚ είναι χρεωμένος όχι στο κράτος, αλλά σε μια στον ιδιωτική εταιρεία. Ωραίο, ωραίο. Άρα καλά, καλά το λες και το συμπληρώνεις. Είναι δεσμευμένος ο ΠΑΟΚ ή όχι. Είναι. Τότε πώς λέμε ξεχρέωσε. Ξεχρέωσε το κράτος. Ξεχρέωσε ω προς τους πασοκοσύριζων. Λοιπόν, αν πάει κάποιο σήμερα να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Φαίνεται τον ΠΑΟΚ ότι χρωστάει. Όχι, δεν παίρνει τον ΠΑΟΚ. Θα του πούνε, κύριε, ότι ο ΠΑΟΚ κάτι. Θέλω για να φύγω να τον πουλήσω αυτά τα λεφτά, θα πει ο άλλος. Θέλω και 11. Και αυτά τα 11 και αυτά, αυτό θέλει να πει. Και ό,τι άλλο θέλω. Άμα θέλει, μπορεί να τον πουλήσει. Αυτό δεν είναι υγιές. Όσο για τον Άρη, θα αιωρείται για πάντα τι συνέβη την ομάδα και την κατέτρεψαν αυτοί που την κατέτρεψαν. Εάν δεν ξεκαθαρίσει, καλά του τα λες. Αριανός είμαι κι εγώ, αλλά καλά του τα λες. Αν είναι πραγματικά αριανοί, να βγάλουν οι ίδιοι τι συνέβη τόσα χρόνια στον Άρη. Αν δεν βγει αυτό θα αιωρείται πάντα στο Χαριλάου αυτό, ό,τι και αν συμβεί. Αυτά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ανοιχτό μυαλό. Ονόματα. Ανοιχτό μυαλό, κύριος. Αυτή τι είναι αυτή. Θα κερδίζουν τα βάουτσερ για την ταινία. Γεωργιάδης Γιώργος. Του Χαλαλάμπος ή του Σάββατο. Δεν ξέρω, ρε. Σκαμπαρδόνης Γρηγόρης. Παπακώστας Κωνσταντίνος. Σιαράπτσης Νίκος. Καλησπέρα, Βαλικάρια. Αρβανιτίδης Τέλειος. Ντισλής Γιώργος, Παπαδημητρίου Παύλος, Βαλκάνη, έτσι λέει εδώ, Χρήστος Ψαράς, Ευθυμίου Μανώλης, Στέλλα Δασκαλάκη, Τολίδου Φρόσο και ένας ο οποίος δεν έχει όνομα. Τι τηλέφωνο έχει αυτός. Τι με νοιάζει εμένα, τι τηλέφωνο. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο. Για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει για να πάρει τηλέφωνο. Τι να κάνω. Διάβασε το τηλέφωνο που έχει.